Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Καλησπέρα σας. Του αθλητισμού. Στάθηκα τώρα σαν συμπέθερος δημοσιογράφος στην ΕΡΤ. Φίλες και φίλοι αθλητισμού. Φίλες και φίλοι αθλητισμού, δεν γίνεται μεγάλη συμπέθερε. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλησπέρα σας. Από το παγωμένο, πιο παγωμένο, Ρέκιαβικ της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που πληρώνεται. Α, κάτι διάβασα. Κάτι λέει θέλουν ένα αυτό να το κάνω συνδρομητικό, να πληρώνουμε. Έβλεπα προχθές το λογαριασμό της ΔΕΗ πάλι για την ΕΡΤ αυτό. Και θέλουν και άλλα λέει να πληρώνουν. Κάτι διάβαζα, δεν το έχω πολύ καλά. Τώρα έφαγα τη φλασιά που είπα της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης και τα λοιπά. Ωραία και τι δεν έχουμε σήμερα. Ωραία και τι δεν έχουμε σήμερα. Καλησπέρα, είπαμε, δεν είπαμε, καλησπέρα σας. Together μέχρι τις 4. Μόνο 127 εκατομμύρια views για αυτό το κομματάρα, φίλε. Ντροπή δηλαδή. Το θυμήθηκα μετά από χρόνια, λατρεία. Έχω κάνει κάτι ταξίδια με Βανέσες εγώ. Έχω κάνει κάτι διαδρομές από 1,5 ώρα, σε έκανα 45 λεπτά. Εντάξει, όχι 45, μην υπερβάλλω, 50. Τότε που η βενζίνα ήταν 0 κάτι. Σε δραχμές δεν θυμάμαι πώς την αφήσαμε. Όταν πριν μπει το ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο ήταν η βενζίνη. Εκεί που δεν σε διέφερε, ρε φίλε, το πατούσες τον γκάζι. Είχαμε και δρόμους. Τώρα ούτε δρόμους έχουμε και η βενζίνη είναι πανακριβή. Λοιπόν, τι έγινε, βλέπω κάτι φουσκωμένος, πώς το λένε, Αριανός, κάτι φουσκωμένος παοξίδες τώρα με χθες μετά την ήττα του μεγάλου Παναθηναϊκού, επειδή έχασε και ο Φιλότιμος τον πέναλτι. Αυτό τώρα το μπερδεύω, είναι Πανένκα ή Γκαρίντσα, δεν τον μπερδεύω αυτό εδώ το πράγμα τώρα, δεν. Με σιγουριά δεν θα πω τίποτα. Δηλαδή, αν μου καθόταν η ερώτηση στο μονομάχο, θα παιδευόμουν πολύ. Και άμα δεν είχα και βοήθεια, σίγουρα τη λάθος απάντηση. Ήμουν τυχερός από τη συμπεθέρα χτες να ρωσυνοδώ. Είχαμε τη μεγάλη ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ατρόμητο του Ήλιτς, του Σάσα. Είχαμε την αγχωτική νίκη του Άρεος στις καθυστερήσεις 2 γκολ. Γιατί αν πήγαινε με 1-0 στο Πανθεσσαλικό θα είχαν σφίξει λίγο τα γάλατα, γιατί Άρης είσαι. Γιατί βλέπω μια άπλα από τους Αριανούς σήμερα. Το 1-0 στο 60. Σφαγή της νίκης Βόλου του Ελευθερόπουλου. 7-0 Γιουβέντους Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ, αλλά σφαγή το 1-0 της νίκης. Και μετά όμως φτάσαμε στις καθυστερήσεις, γιατί άρχισαν να λένε οι Αριανοί, όχ, το βλέπω το έργο της Λαμίας και στο Παρασσαλικό. Μετά έβαλε και την κολάρα την απίστευτη ο Σουλεϊμάνοφ. Πόσο κάνει η ρήτρα αυτού, έχει κλείσει στον Άρη ο Σουλεϊμάνοφ, μην έχουμε κανένα θέμα. Μην έχουμε καμιά αρπαγή, τίποτα. Προσέξτε λίγο, μην γίνει καναμελέ. Νορβηγός Βένους στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Οχ, με την Νορβηγία δεν τα έχει καλά ο ΠΑΟΚ. Και φέρει ένα παιχταρά πριν από πολλά χρόνια. Νορβηγό, ο Θωμάς ο Βουλινός, συγχωρεμένος. Όλσεν τον έλεγαν τώρα αυτόν, δεν θυμάμαι. Όχι Γέσπερ Όλσεν, όχι τον άλλος. Νομίζω ένας Όλσεν ήταν αυτός. Παιχτάρα τεράστια, αριστερό πόδι, ξαδομπάμπορας. Τότε τον καιρό εκείνον ο ΠΑΟΚ έφερνε κανένα καλό ξαδομπάμπορα. Είχε τον Μόουρις Φανχάμ, το θυμάστε? Και άλλους είχε, και άλλους ξαδομπάμπορες ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το πέναντι μια χορηγιά της Ντερβέντεν, εννοείται ότι θα τα πούμε όλα μέχρι τις 4. Δηλαδή τώρα έχει Βασίλη Παπαθεοδόρου στο μενού. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε τα ματσάκια χθες. Έχουμε στο 90, δεν το προλάβαμε χθες το πέναντι, αυτή την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για την επίθεση
στη σύντροφο του. Στη σύντροφο, στον σύντροφο, δεν ξέρω, δεν το είδα να σου πω την αλήθεια σίγουρα. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι αλλιώς θεωρείται το ίδιο ότι είναι. Οπότε έχουμε και αυτή την υπόθεση να τρέχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό με σταματούσατε στα φανάρια που ερχόμουν. Ήμουν και μόνος μου σήμερα στα φανάρια εδώ στη Ζυμισκή. Γίνεται ένα χάος στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ευτυχώς πρέπει να τελείωσε η πορεία. Καλησπέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου. Με σταματούσατε και μου λέγατε πότε θα βγει ο Βασίλης. Λέω 2 και 4 Βασίλης στον αέρα είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με σόκαρε να ξέρεις στον πρόλογο σου. Ναι. Αυτή η αναφορά ότι στο σύντροφο, στη σύντροφο το ίδιο είναι. Είναι. Δηλαδή τα ισοπεδώσαμε όλα. Έτσι μου λένε ότι είναι. Έτσι μου λένε. Ναι. Εγώ δεν. Έτσι βλέπεις τη Βουλή προφανώς. Όχι, δεν βλέπω τη Βουλή. Έτσι βλέπω γενικά. Γενικά λένε ναι. Το ίδιο. Ενώ, οπότε τα μάμια είναι για μένα να μην κάνω και το διαχωρισμό. Η σύντροφος. Όχι τίποτα άλλο. Να τα διαλευκάνουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί φοβάμαι ότι η διαλεύκανση παραμένει στα λόγια στα περισσότερα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Οπότε προχωρώ στην άμεση διαλεύκανση αναφέροντας ότι είναι η σύντροφος του Σταύρου Μάνταλου. Α, η σύντροφος, ωραία. Να ενημερώσω, μάλλον να κάνω μια διευκρίνηση και ευχαριστώ τα φιλαράκια μου, τον Νίκο τον Παγκαλίδη και όλους τους υπόλοιπους που μου θύμισαν ότι ο παίκτης, ο παιχταράς που είχε φέρει τότε ο Πάκο Νορβηγός ήταν ο Όσβαλτ. Ναι, ρε φίλε, τι παιχτάρα. Ο Όσβαλτ. Γιατί βγήκε Νορβηγός διαιτητής, Βασίλη, για να σε βάλω στη φάση. Και λέω τότε, θυμήθηκα κάτι Νορβηγός και κάτι τέτοια και λέω, ο Βουλινός είχε φέρει μια παιχτάρα στον Πάκο πριν από χρόνια. Τον Όσβαλτ, ναι, παιχτάρα. Λοιπόν, Βασίλη, εγώ έχω κάνει ένα γαλλικό σήμερα καταπληκτικό. Καταπληκτικό, τον καλύτερο όλων των εποχών. Γιατί θα είσαι απολαυστικός. Δηλαδή, το πουρο μου λείπει. Γιατί? Το πουρο, το κομπολόι και το μουστάκι, το χοντρό. Γιατί ρε φίλε, έχει 500 θέματα. 500 θέματα Παύλα Παπαθεοδωρίστικα. Ναι. Τέτοια, Ναι. Έχει και μια τιμωρία του Κούγια τώρα με ενημέρωσα στους διαδρόμους όπως ερχόμουν. 2,5 μήνες εκτός γηπέδου. Μία. Έτσι, δεν νομίζω για μία. Έτσι μου είπανε. Έχει τιμωρία ο Κούγιας 2,5 μήνες. Θα προχωρήσω σε άμεση διάψευση των λεγόμενων σου. Αναφέροντας ότι δεν είναι μία η τιμωρία. Νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθούν 3 τιμωρίες. Μου είπανε. Ναι. Τρεις τιμωρίες αναμένονται και νομίζω ότι σαν αθλητής που παθαίνει χιαστό, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε τίτλο τέλος σεζόν για Κούγια. Δηλαδή αν ήταν δεξί μπακ. Έλα ρε φίλε, εσύ τώρα το τερμάτισες, τι τέλος σεζόν τώρα, μην το λες έτσι. Τέλος σεζόν, ναι. Πάει για 3,5 μήνες, κάπου εκεί θα είναι στο τελικό ρεζουμέ. Πάει για 3,5 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν ξέρω εκεί τέλος πάντων που κάνει τις διάφορες ανακοινώσεις του. Ναι. Οπότε. Δηλαδή, δεν θα. Λυπάμαι που πρέπει να πω αυτά τα δυσάρεστα νέα στους φίλους ακροατές. Μισό λεπτό. Δεν θα σε αφήσουμε να μας το χαλάσεις τόσο. Ναι. Αυτή η τιμωρία είναι για κάτι που έγινε στη Βιταγάμα Εθνική. Έτσι δεν είναι. Στην Κόρυφο. Ωραία. Ναι. Δεν πιάνεται για Super League. Δεν κάνω λάθος. Δεν πιάνεται για Super League. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο για αυτό το μάτς. Δεν είναι μόνο για ένα μάτς και δεν είναι μόνο για την Κόρυφο. Όχι, δεν πιάνεται και μια χαρά θα είναι. Θα γίνουν στάσεις, εφέσεις και τα λοιπά και θα είναι όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, θα κάνει ένσταση. Ο Κούγιας άλλωστε ξέρει από τα δικαστικά δρόμενα και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Η τιμωρία είναι δηλαδή ότι δεν μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο. Αυτό, απαγόρευση εισόδου. Ναι, κοίταξε και είναι. Και πρόσεξε να δει κάτι. Τώρα ειδικά, τουλάχιστον αυτό το διάστημα. Έτσι δεν μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο, ούτε να είσαι, να ξέρει πού θα είσαι δηλαδή. Δεν μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο. Εντάξει. 10 άτομα μπαίνουν άλλε από κάθε ομάδα. Χθες τη λεωφόρο περισσότερα είδα εγώ. Και αυτοί που μπαίνουν είναι κυρίω του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν 20, 15, 28. Εγώ είδα, σαν να μου φάνηκε, δεν είμαι απόλυτος, δεν υιοθετώ αυτό που λέω, αλλά σαν να μου φάνηκε ότι είδα περισσότερο κόσμο στη λεωφόρο.
Έτσι μου φάνηκε. Αν δεν υιοθετήσει αυτά που λες, Γιώργο μου, είναι πρόβλημα. Ναι, γιατί. Γιατί συνήθως δεν υιοθετούμε αυτά που λένε οι άλλοι. Ναι, άμα δεν υιοθετούμε, άμα ξεκινάμε να μην υιοθετούμε και αυτά που λέμε εμείς. Αν με καλέσουν στο δικαστήριο, είδες, θα πω. Θα πω να ορίσε το αυτό, πώς να το αρχείο. Η εκπομπή το είπε, εμείς δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετώ. Έγινα κι εγώ Κυριάκος. Μάλλον έγινα Κυριάκος, αλλά το εξέλιξα κιόλας. Κυριάκος Θωμαΐδης εννοώ. Ναι. Η εκπομπή δεν υιοθετεί. Δεν υιοθετεί. Εγώ τώρα το άλλαξα και λέω δεν υιοθετώ αυτό που λέω εγώ. Λοιπόν, ο Παλίκαρος λέγεται, πριν δώσω το λόγο, να συνεχίσουμε μάλλον, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι ο κύριος Σάγκη. Τον έχουμε ξαναδεί, Βασίλη, με αυτόν. Σάγκη. Ρόχιτ Σάγκη. Όχι, δεν τον έχουμε ξαναδεί, αν θυμάμαι καλά. Εδώ βλέπω το ρεπορτάζ του Γιώργου του Βραδελάκη, λέει ότι έχει σφυρίξει το ΠΑΟΚ Λίνκολν 2-0 στο conference. Εδώ δεν θυμάμαι ότι είχε παίξει με αυτήν την ομάδα. Ναι, και εγώ. Πέρυσι. Πέρυσι. Ναι. Εντάξει, στο conference ο ΠΑΟΚ με κατσερβιτόρους παίζει. Λένε η Αργιανία, δεν είναι αυτό. Εμένα άλλο με προβλημάτισε. Τι? Ότι είδα Νορβηγό. Λέω, ωραία, θα μπούμε τώρα μέσα να δούμε τη φωτογραφία του. Θα είναι ξανθός 93. Ναι, και τι είναι από το Ιράκ. Τρίχης, τέλος πάντων. Και είναι από το Ιράκ. Και είναι μαυρομάλης. Τι μαυρομάλης, πάλι μαυρομάλη από την Νορβηγία μας, τι λένε. Ναι, ρε φίλε, πώς τα καταφέρνει, λες να είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα μας έστειλαν Σουηδό από το Ιράκ. Ναι, ρε φίλε. Θα συνεχιστεί και πολύ αυτό, δηλαδή δεν μπορεί, παιδιά. Έχουμε η παγκοσμιοποίηση, είπαμε, να έχει ένα όριο. Κάπου να καταλαβαίνόμαστε, βλέποντας ο ένας τον άλλο, από πού είμαστε. Και επίσης να σε ενημερώσω, Βασίλη, γιατί είσαι 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι πριν από λίγο ήταν κλεισμένη η παραλιακή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είχε καμιά 10.000 παοξίδες στο Λευκό Πύργο, γιατί αποκλείστηκε η Τανζανία. Ναι. Και τι, περιμένανε όλοι για την υποδοχή, γιατί θέλανε να συνεχίσει. Όχι, πανηγυρίζουν που αποκλείστηκε και επιστρέφει. Παιχτάρα. Γιατί εμένα χθες ένας φίλος παοκτσής μου στείλε γύρω στο 12.30 και μου λέει: μου λέει κάποια δυσάρεστα νέα για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Λέω: τι έγινε. Και μου λέει: αποκλείστηκε η Τανζανία, επιστρέφει η Σαμάτα. Είναι κακοπροαίρετος. Μετά από ένα τέταρτο μου λέει: νέο μήνυμα, όλα καλά. Επιστρέφει τραυματίας. Ντροπή του. Είναι αυτός. Ο τιμωρός ο κίλερ θα σας δείξει μέσα στο γήπεδο την αξία του. Και τότε θα μας είσαι όλοι τα λόγια. Έτσι ακριβώς. Σαν τον κίλερ εχθές στη λεωφόρο, ρε φίλε. Τι τον έκανε τον Τζιτώντα. Ποιος? Βασίλη, ήμουν πολύ έτοιμος να κάνω το 1-0, αλλά να σου πω την αλήθεια για το φιλότιμο, λέω. Αλλά δεν ήταν, για 2-2 πήγαινε. Ναι. Ήταν ο φιλότιμος ο Ιωαννίδης εχθές, ο οποίος μπήκε να πούμε και λέει, την ώρα που μπήκε λέει, παιδιά, εντάξει, δεν λιμά τώρα, δεν μπορείτε να βάλετε ένα κόλ στον Ατρόμητο, κάτσε να κάνω εγώ τη μαγιά στο πέναλτι. Ενώ τα πέναλτι του φιλότιμου είναι, δηλαδή, σκίζει δίχτυα. Και χθες πώς την είδε έτσι στραβά τη δουλειά. Όχι πάντα. Εντάξει. Όμως έχει κάνει αίσθηση έχουν κάνει αίσθηση οι εκτελέσεις. Έχει εκτελέσει και άλλα πέναλτι με ίδιο τρόπο. Ναι. Και να θυμηθώ έτσι πρόχειρα ότι στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς φέτος, ναι, που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Νύπρο στη Σλοβακία, στην Πολωνία, κάπου ήταν τέλος πάντων, δεν θυμάμαι αυτό το μάτς. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι με το σκορ 1-2 και το εκτέλεσε με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Το πρώτο που θυμάμαι, έτσι πρόκειται. Το επόμενο το εκτέλεσε στη γωνία πάνω δεξιά με τη Μαρσέη. Το επόμενο πάνω αριστερά νομίζω ότι δεν έχει. Mm. Έχει εκτέλεσει και άλλα ίδια πέναλτι. Έχω την ερώτηση. Θέλω να σου πω για κάτι. Ναι. Η εκτέλεση στο κέντρο της εστίασης ήταν σωστή. Το λάθος ήταν ότι το εκτέλεσε λίγο πιο πέρα από το κέντρο της εστίασης. Δεν ήταν το Πανένκα το λάθος. Το λάθος ήταν ότι δεν πήγε στο κέντρο. Πανένκας είναι αυτός. Ναι, okay, το μπερδεύω το απέναντι. Αλλά ο Πανένκα, έχω μία ερώτηση να σου κάνω σοβαρή. Σοβαρή, και εγώ έχω μία, να ξέρεις. Λέμε για τα πέναλτι Πανένκα. Ο Πανένκα, ένα πέναλτι είχε εκτελέσει με στήλη Πανένκα ή είχε εκτελέσει και τα υπόλοιπα. Μάλλον ένα, το είδαν εκεί και μετά σου λέει οι υπόλοιποι. Θα το ξανακάνω. Αυτό θέλω να μου απαντήσει. Ποιο θα μου απαντήσει, να βγει ο Σωτηρακόπουλος στην εκπομπή που μπορεί να τα είδε και τα είδε σε κελάρι, δεν ξέρω τι πέναλτι Πανένκα. Και να μας πει,
Εάν τα πέναλτι του Πανένκα, που λέμε συνέχεια πέναλτι του Πανένκα, ωραία, καταπληκτική ως ορολογία, γιατί τώρα μπορούμε να τα διαχωρίζουμε και εύκολα, τα εκτέλεσε ένα πέναλτι κάπου το Πανένκα έτσι. Ναι. Τα επόμενα τα εκτελούσε έτσι. Να απαντήσουν οι συμπαίθεροι. Τι έκανε όλη την ιστορία. Να απαντήσουν οι συμπαίθεροι τη εκπομπή που μα ακούνε ζωντανά, να μα απαντήσουν, να μα στείλουν μήνυμα να πάρουν τηλέφωνο στη γραμματεία. Αν έχουν δει. Βασίλη, έχω την καλύτερη ερώτηση όλων των εποχών. Έχω αυτή τη στιγμή του ενός εκατομμυρίου ή ενός δις. Λοιπόν, χθες, κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκός Ατρόμητος, τραυματίζεται και χτυπιέται ο Μπακασέτας. Γόνατο πιάνει και τα λοιπά. Ναι. Σκεφτόμαστε όλοι τα χειρότερα ή οι περισσότεροι. Χτύπα ξύλο να μην πάει τίποτα το παιδί. Είναι κολόνα της εθνικής. Λοιπόν, Α, αγχώνονται περισσότερο οι Παναθηναϊκοί. Β, αγχώνονται περισσότερο οι Παοξίδες. Γ, αγχώνονται περισσότερο οι Αριανοί σε περίπτωση που δεν μπορέσει να παίξει, να αποκλείσει τον ΠΑΟ και να παίξουμε τον Παναθηναϊκό στο τελικό κτλ. Τι, ποια απάντηση προτιμάς? Ταξίδευσες πολύ μακριά με την τρίτη απάντηση. Όχι, δεν πιστεύω ότι οι Αριανοί αγχώθηκαν. Μία από τις τρεις πάντα επίσης, είναι πιο εύκολη. Με τη δεύτερη επίσης, δηλαδή πάλι μακριά την πήγε στη βαλίτσα. Τώρα εντάξει, για ένα παιχνίδι δεν νομίζω ότι κανένας αγχώνεται. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο Παναθηναϊκός και τον ΠΑΟΚ να παίξουν 5 φορές ακόμα. Ναι. Δηλαδή αρχίζει γενομένως από την Κυριακή, μπορεί να παίξουν 5 φορές. Μία την Κυριακή, 2 τα παιχνίδια του Κυπέλλου και 2 τα παιχνίδια των play-off που έρχονται. 5. Μια χαρά. Ναι, αλλά τώρα το μυαλό μας ήταν στο μάτι της Κυριακής, γιατί τον είδαμε να χτυπιέται χθες. Αλλά νομίζω πιο πολύ αγχώθηκε ο Λαφούζος. Γιατί σου λέει, για σκέψου να έχω δώσει 1,6, 1,7, 1,8, δεν ξέρω πόσα είναι ακριβώς τα χρήματά του, δεν ήμουν εκεί παρόν στις υπογραφές. Ναι. Αλλά να του έχω δώσει αυτά τα λεφτά και στο 15ο λεπτό να ήμουν τραυματιστεί. Ναι, ρε φίλε, και χτυπιόταν και έπιανε εκεί στο γόνατο. Και νομίζω από όλους πέρασε αυτή η σκέψη. Απλά να δω ποια αγχώθηκαν περισσότερο. Εντάξει, οι Παοξίδες σκέφτηκαν και το. Οι υπόλοιποι σκέφτηκαν και το Λουτσέσκο. Ότι έπιασαν τα μάγια στον Μπακασέτα. Όχι, εντάξει, δεν είχε κάποιο θέμα ο Λουτσέσκο, νομίζω, με τον Μπακασέτα. Ούτε εξέφρασε κάποια. Άποψη. Αντιθέτως, ο Αλμέιδα εξέφρασε χτες άποψη. Ένα βαρύδιο λιγότερο, άμα έχει χτυπήσει και δεν μπορούσε να παίξει. Τύπα ξύλο, να μην χτυπήσει κανένας ποτέ. Εντάξει, γιατί ξέρεις ότι θα παίξει βασικό στην Κυριακή. Μπακασέτας. Καλά, δεν θα παίξει, ρε Βασίλη. Δεν θα παίξει, ρε Βασίλη. Τώρα τι, κάνεις αυτό, ρίχνεις μελάνι στο βυθό για να μην σε πιάσουμε. Χθες από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που έπαιζαν είναι αυτοί που δεν θα παίξουν την Κυριακή. Όσο επί το πλήστον. Επίσης ο Μπακασέτας δεν θυμάμαι να έχει παίξει κάνε 90 λεπτό ή βασικός άλλο μάτι τον τελευταίο μήνα. Νομίζω ότι είχε πρόβλημα. Είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού που το ξεπέρασε την Κυριακή. Ναι, τώρα, αυτό δηλαδή τώρα, επειδή σηκώθηκε μια λίγη σκονούλα από κουβέντα, εννοώ με την απόφαση του Τερίμ. Δηλαδή παίρνει έναν παίκτη προχθές και χθες τον βάζει. Κάνε μισή προπόνηση και τον βάζει κατευθείαν. Κοίταξε, τα παιχνίδια από ό,τι έχω μετρήσει, τα παιχνίδια που μένουν για το υπόλοιπο της σεζόν δεν είναι πολλά. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος σοβαρό, πρέπει να είναι για τις ομάδες που, ας πούμε, του πρωταθλητισμού, για τον Ολυμπιακό, εγώ θα σου πω, πρέπει να είναι περίπου 16 για το τέλος της σεζόν. Ναι. Εάν δεν τις βάλεις στο παιχνίδι που είναι αυτό το οποίο δεν κρίνει, τουλάχιστον χθες δεν έκρινε. Μπορεί να κρίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά χθες δεν έκρινε. Αν δεν τους βάλεις αυτό το παιχνίδι που δεν κρίνει πρωτάθλημα, δεν κρίνει κάτι, πότε θα τους βάλεις? Δηλαδή την ακούω και την επιχειρηματολογία. Ναι. Επίσης σου θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε και έχει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που δεν το επιτρέπουν να κάνει το rotation, ας πούμε, όπως θα το ήθελε με ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή δεν το κάνει όπως ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κάνει rotation κατ' επιλογή. Ο Παναθηναϊκός με 8 τραυματίες δεν μπορεί να κάνει rotation κατά επιλογή. Κάνει rotation, λέει ποιους έχουμε. Σβήνει. Και λέει αυτοί μένουν. Ωραία. Ας βάλουμε κάποιους από αυτούς που έχουμε. Δηλαδή η center forward έβαλε τον Τζούρισιτς. Ο Τζούρισιτς πιστεύω ούτε στο σχολείο δεν πρέπει να έχει να παίξει center forward. Τελευταία, όχι, τη συνέκτη δημοτικού είχε παίξει μια φορά στην αυλή, σε ένα διάλειμμα. Ναι. Κάτι τέτοιο τα θυμάμαι και εγώ. Γιατί και στο σχολείο και εμείς κάναμε ό,τι μας κάπνιζε στο κεφάλι. Δηλαδή λέγαμε
Στα τελευταία 10 λεπτά ήμασταν 2-1 μπροστά. Εγώ τέρμα. Εγώ τέρμα. Να κρατήσουμε το σκορ. Ναι, ναι. Καταλάβετε. Κάπως έτσι είναι αυτή τη στιγμή και τερίμ, νομίζω. Λέει, παιδιά, σε τρεφόρια έχουμε κανέναν. Κοιτάζονται γύρω τους 30 ποδοσφαιριστές. Κανείς. Έχεις παίξει κανείς. Ναι, εγώ είχα παίξει στο σχολικό πρωτάθλημα. Ναι. Κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να βγαίνουν οι εντεκάδες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας θα αγριέψουμε, γιατί μέχρι τώρα είμαστε light με τον Βασίλη Παπαθεοδόρου. Ναι. Θα αγριέψουμε. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει χιουμοριστική εκπομπή. Βέβαια, έχουμε... είναι το εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής. Τώρα έρχεται. Ψυχαγωγική. Τώρα έρχεται το καλό. Το καλό του πιάτου που περιμένουμε. Medium rare το θέλαμε και το έρχεται τώρα. Λοιπόν, κύριε Παπαθεοδόρου, τα λέμε σε 3 λεπτάκια από τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν πιστεύω να λείψει κανείς, γιατί τώρα θα αγριέψει η κατάσταση. Στη δεύτερη ώρα. Το πέναντι είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι τον Βασίλη Παπαθεοδόρου στο πέναντι μια χορηγία της Ιντερβέντεν, φυσικά. Και μην ξεχνάτε ότι το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS βυθόμετρα, GPS για σκύλους, ασύρματους ποποδέκτες, UHF, VHF και ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έξυπνα ρολόγια, action κάμερες, είσαι κυνηγός, είσαι ψαράς. Στο Μεϊμάρι θα πας φυσικά. Με ό,τι θέλεις και έχει να κάνει με τεχνολογία να το βρεις εκεί. Στην Αγγελάκη 3, ένα από τα 3 καταστήματα απέναντι από την R3 στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κύριε Παπαθεοδόρου. Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μια μικρή ειδησούλα που αφορά το μπάσκετ του Ολυμπιακού, αν σε ενδιαφέρει. Βεβαίως. Ότι ο Ολυμπιακός παίρνει στη θέση των Μιλουτίνοφ Κεφάλ, που αυτόν τον καιρό απουσιάζει λόγω τραυματισμού, παίρνει έναν Αμερικανό σέντερ ονόματι Moses Wright, που παίζει στην τουρκική Merkez Efendi. Έτσι πως το πες. Δηλαδή στα για να την πιάζουν. Ο Μπαρτζόκας λέω φέρνει Moses Malone στον Ολυμπιακό. Ναι. Junior. Λοιπόν, ναι, θα δώσει 70.000 ευρώ στη Merkez Efendi που είναι το buyout Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ένα μικρό ποσό, αρκετά μικρότερο, στον Moses Wright. Mm-hmm. Και θα προσθέσει έναν ακόμα ξένο. Νομίζω ότι είναι... αν δεν κάνω λάθος τώρα, πρέπει να είναι ο 10ος ή 11ος ξένος που έχει φέτος ο Ολυμπιακός. Τέλεια. Και είναι παίκτης, μπορεί να παίξει άμεσα. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίκτη, δεν έχει σέντερ. Παίζει με μοναδικό σέντερ τον Πετρούσεφ. Σήμερα με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, ημέρα EuroLeague. Για να κάνω και την πασχετική μας παρένθεση, ημέρα EuroLeague σε 9 η ώρα από Μακάμπι Παναθηναϊκός, 9:45 Μακάμπι Ρεάλ Ολυμπιακός. Ω, Ρεάλ Ολυμπιακός έχει σήμερα. Ναι. Ωραίο. Μπορώ να κάνω μια αν δεν με διακόψει το SURU, μπορώ να αναφέρω για ποιο λόγο τιμωρεί το Αλέξη Κούγιας. Θα μου βάζεις μπιπ όμως. Ναι, μπορώ να το κάνω. Είμαι πολύ καλός στο μπιπ. Λοιπόν, λέει λοιπόν το κατηγορητήριο ότι ευρισκόμενος στο χώρο στάθμευσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους, ο Αλέξιος Κούγιας χτύπησε με το χέρι του το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο καταγγέλων, φωνασκώντας του συνάμα και ακολούθως του απίφθινε τις φράσεις. «Κοίτα μωρί, μπιπ, με το σπίτι σου και τη γυναίκα σου». Ναι. Αυτό 10 χρόνια. Α, 10 κιόλας, πολλά, δεν βαρέθηκε. Ναι. Κάτι είπαμε να πούμε μια σοβαρή είδηση και με διακόπτη. Λοιπόν, το σπίτι σας κατέβα μωρί αυτό. Α, ήταν στα μάξι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κατέβα άρα. Mm? Κατέβα μωρή χοντρή. Όπα. Αυτό ήταν body shaming, ε. Βάρτε μου τηλέφωνο την πρωτοψάλτη να βγει να σχολιάσει. Όπου σε βρίσκω ρε μπιπ, και στο σπίτι σου μέσα χοντρέλα. Χοντρέλα, χοντρέλα. Από το δημοτικό χοντρέλα. Θα το ακούσω αυτό. Χοντρέλα sister, ας το πούμε. Χοντρέλα sister. Ο εντάξει, είναι... ναι. Βασίλη, στέρεψαν τα μπιπ, δεν έχω άλλα. Τελείωσαν.
έχουμε φτάσει στα 10 ήδη. Σώθηκαν. Δεν μπορώ. Ναι. Σου άρεσε το δάχτυλο. Ναι. Σου άρεσε. Μπιπ. Ναι. Αυτά είναι όλα δημοσιευμένα, παιδιά. Δεν τα λέω εγώ. Έτσι. Δεν τα υιοθετεί η εκπομπή. Εγώ απλά ανέφερα το κατηγορητήριο για να καταλάβουμε γιατί τιμωρήθηκε ο Αλέξης Χούλιας. Και όλα αυτά στο πάρκινγκ, έτσι. Ναι. Και πού τον ναι. Είχε κάμερα που τον έγραφε. Δεν ξέρω. Λες και έγραφε φιλοαγώνα ήταν ναι, αυτό. Ναι, φίλε. Το καταγγέλλον. Ναι. Τι έβαλε να γράφει το κινητό του εκείνη την ώρα και το είχε μετά τα έγραφε σιγά σιγά, τα άκουγε μπρος πίσω πήγαινε. Έλατε. Τέλος πάντων. Έχω κι άλλο θέλεις. Άκου. Εγώ τις γυναίκες σας. Όπα. Ναι, 15 χρόνια. Ο Αλέξης το τερματίζει. δεν βαριέται εύκολα, μπράβο το. Γιατί αυτό, δεν ξέρω. Εντάξει, ξέρω και πού μένετε και πού δουλεύετε και πού κάνετε προπόνηση και θα σας βρω και θα σας... Το μόνο που καταλάβαμε ναι. Μετά το σας. Θα φύγετε νύχτα από εδώ, θα σας παρακολουθώ με το αμάξι που θα γυρίσει στα Αθήνα και θα σας βρω εκεί. Δεν φτάνετε σήμερα σπίτια σας. Έλα ρε φίλε, αυτό υπάρχει... Ναι. Μπράβο. Ποιος, ούτε αυτός που... σε διάφορες αυτές τοποθετήσεις πολιτικών είναι ένας από πίσω ο μοναδικός, έχει 500 μικρόφωνα μπροστά και από πίσω είναι ένας μεγαλούτσικος σε ηλικία, όχι πολύ μεγάλος, ψηλός με καρέ μαλλί, σγουρό, ο οποίος είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος το 2024-2023-2022 πηγαίνοντας πίσω που σημειώνει σε μπλοκάκι. Ναι. Πρέπει αυτός να ήταν εκεί και να τα έγραφε όλα. Ένας είναι ο τύπος αυτός. Έχεις το μυαλό σου τώρα, τον έκανες εικόνα αυτόν τον συγκεκριμένο. Όταν μιλάνε πολιτικοί, τέλος πάντων, έχουν τα μικρόφωνα μπροστά και από πίσω πάντα είναι ένας ψηλός, ο οποίος γράφει με καρέ μαλλί, ο οποίος σπαστό, ο οποίος γράφει σε μπλοκάκι πάντα. Αυτός ήταν εκεί στο πάρκινγκ. Γι' αυτό δεν ναι. Έχουμε όλη την πληροφορία. Τελείωσε με τον Κούλια. Εντάξει, πιστεύω ότι περίπου καταλάβαμε. Περίπου, έτσι. Ναι, περίπου. Ναι. Κατάλαβε γιατί τιμωρήθηκε. Γιατί ρωτούσε όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής και δεν μπορούσα να σου απαντήσω. Γιατί τιμωρήθηκε, γιατί μέχρι το τέλος της σεζόν. Βαριά δεν είναι τιμωρία. Περίπου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Θα παίζει ρόλο η κατηγορία. Το για Β' γάμα δεν μπορεί να πάει εκεί. Για Super League θα είμαστε μια χαρά. Μη μου πεις, δηλαδή, εσύ τώρα θες να μου πεις ότι όταν ανοίξουν τα γήπεδα με το καλό. Βέβαια αυτό που έγινε με την σύντροφο του Μάνταλου δεν ξέρω αν μας πάει πίσω. Αλλά όταν ανοίξουν τα γήπεδα, το πρώτο μάτς που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη χαρά και τρέλα θα μπορούσα να πω, είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και τώρα εσύ δηλαδή μου κάνεις ένα πρόλογο σήμερα από την αρχή της εκπομπής ότι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα έχει Κούλια στην Τουμπά. Αυτό μου θες να μου πεις. Δεν ξέρω πού θα μπορεί να είναι, να πω την αλήθεια. Δεν υιοθετώ εγώ αυτό που λες. Δεν υιοθετώ. Όχι. Εντάξει. Μου στέλνει ένας φίλος εδώ και μου λέει, άκου, σοβαρή επισήμανση. Μου λέει, στο σχολείο υπήρχε και άλλη εκδοχή. Αυτός που έχει την μπάλα πρέπει να φύγει γιατί τον φωνάζει η μανά του και τη λίγη 2-1. Έχει δίκιο. Άμα ήταν και κοντά... Δεν είναι μόνο το σέντερφορ που έπαιζε. Ναι, άμα ήταν και κοντά... Το μπαλκόνι που έβγαινε η μαμά και φώναζε «Γιωργάκη, έλα γρήγορα, νύχτωσε». Ή νύχτωσε, ναι, έλα διαβάσεις. Ναι, σωστό. Αν δεν ήταν κοντά και ήταν μακριά, τη γλίτωνε. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εντάξει, okay. Εγώ δεν θέλω να έχουμε μάτς στην Τούμπα όταν ανοίξουν τα γήπεδα και μπει ο κόσμος μέσα και να μην έχει Κούλια. Εγώ δεν θα αρνηθώ. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να είναι. Εντάξει, μπορεί να εμφανιστεί στις κάμερες μετά. Τον θέλω εγώ στο μάτς κανονικά. Τι, θα κάνει τερπόπτη. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Δεν είναι. Ό,τι μπορεί να κάνει. Να σου πω κάτι. Άκου να δεις. Ο Κούγιας δεν μας έχει απασχολήσει τη διάρκεια των αγώνων. Το αφήνει το παιχνίδι. Να εξελιχθεί. Είναι διαιτητής, κατά τη στοιχεία το λέω τώρα, διαιτητής που θέλει το... Θέλει να παίζεται το παιχνίδι. Παίζεται και μετά βγαίνει και τους υπερκαλύπτει όλους. Πόσοι έχουν παίξει από κάθε πλευρά, 11 συν 5 αλλαγές.
16 από εδώ, 16 από εκεί, 32 είστε. Δεν πειράζει, παιδιά. Και 32 από κάτω. Τώρα μιλάει ο Κούγιας. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ο 33ος που βγαίνει πάντα είναι ο καλύτερος. Το θέμα είναι αυτό, επιτρέπονται οι δηλώσεις? Όχι, αυτές που προκαλούν και τα... Όχι, 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 όχι. Οι επιθετικές και τα λοιπά, όχι, δεν. Οι δηλώσεις είναι ορμά, πρέπει να σου πω, επιτρέπονται, τι. Και πρέπει να σου πω και κάτι. Ψηφίζεται αυτές τις μέρες ο νέος αθλητικός νόμος. Ναι. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα, 2 λεπτά για να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Ψηφίζεται αυτές τις μέρες ο νέος αθλητικός νόμος. Mm-hmm. Ο νέος αθλητικός νόμος, λοιπόν, έχει διατάξεις που θα έλεγα λες και είναι φωτογραφικές για κάποιους. Δηλαδή, παράγοντες εννοώ, δηλαδή, παράγοντες. Δηλαδή, κάντο... Δεν έχω δει κάποιον. Δηλαδή θα έλεγα ότι αν έπρεπε να πιάσω μια τριάδα ατόμων που γενικά είναι συνέχεια στο μπιριμπίρι με διάφορους, θα έλεγα Κούγιας, Καραπαπάς και Λουτσέσκου, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Είπα να το πω, αλλά δεν μου πω να ότι. Και το περίμενα να το πεις εσύ. Ναι. Okay. Ναι. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Εγώ πιστεύω ότι το έχει δουλέψει ο Ρασβάναρος. Έχει δαγκάνα πλέον ο αθλητικός νόμος. Θα μου πεις, καλά, υπάρχει κανένας νόμος που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα? Όχι. Αλλά να μην το αναφέρω ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις που μοιάζουν φωτογραφικές. Όταν θα το διαβάσετε. Όταν θα ψηφιστεί και θα περάσει από το ΦΕΚ, μάλλον πρώτα όταν ψηφιστεί, θα ενημερωθούμε κιόλας τι ακριβώς γράφουν και τότε θα αντιληφθείτε γιατί είναι φωτογραφικές οι διατάξεις. Ναι. Το λέω, μην φτάσει να παίζει ο ΠΑΟΚ χωρίς προπονητή 2 μήνες. Λείπει και ο Μπάτσι. Ο Μπάτσι ήταν στο 90 λεπτό. Δηλαδή, αν τώρα του έλεγες του μέσου Έλληνα φιλαθλού, όχι του ΠΑΟΚΤΣΙ, ποιος είναι ο Μπάτσι? Έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ, κύριε Παθεοδόρος, ενημερώνω, δηλαδή αν το έχει λησμονήσει. Και σε τέτοια περίπτωση είναι καβατζωμένος, έχει καβατζώσει τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης. Ποιος? Ο Άγγελος. Ναι, λες να κάνει τον αντιπρόεδρο προπονητή. Γιατί δεν μπορεί. Και να βάλει και Ολυμπιακούς Χούλια, απ' την άλλη. Ο ΠΑΟΚ είναι καβατζωμένος, εγώ δεν ξέρω τι λες. Επίσης, sorry. Ο ΠΑΟΚ είναι καβατζωμένος, έχει Άγγελο. Τα κανονίζει καλά ο Άγγελος. Είναι ο ίδιος, ναι. Είτε βάζει άλλους μπροστά. Προς το παρόν είναι στην ηγεσία των αποστολών του ΠΑΟΚ. Ή κάνει πραγματάκια όπως είναι η τοποθέτηση της πλακέτας στο νέο προπονητικό κέντρο. Αυτό θα σε ρωτήσω, εσύ Βασίλη, μες στο μυαλό μου είσαι. Αυτό θα σε ρωτούσα. Τελικά την κλέψαν την πλακέτα ή την είχε πάρει αυτή? Την είχαν πάρει. Δεν νομίζω ότι την έκλειψε κανείς. Δεν νομίζω. Ναι. Δεν το ξέρω και λες να σου πω. Δεν είμαι στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι, άλλωστε, αυτοί που είναι στο... Όχι στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εδώ η ίδια η αστυνομία δεν μπορεί να εξιχνιάσει υποθέσεις που κάνουν μπαμ. Τι να εξιχνιάσει, ένα κλάπ και η πλακέτα. Ναι. Τώρα που είπαμε για την πλακέτα και το προπονητικό, θέλω λίγο το Βασίλη, το Βέργη, ξέχασα, να μου στείλει μια εφημερίδα, ένα ρεπορτάζ της live, πριν από καιρό. Γιατί από εκεί που γράφτηκε, που έγινε αναπαραγωγή, κατέβηκε, ενώ σε ένα άλλο site υπάρχει, αλλά είναι ρεπορτάζ της live, να δω, που έχει να κάνει με το προπονητικό. Ξέρασα να το πω του Βασίλη. Ναι. Λοιπόν, από τον Νορβηγό φύγαμε. Είναι άπειρος γράφουν τα ρεπορτάζ. Άπειρος, λέει, είναι ο Νορβηγός που έρχεται την Κυριακή. Και το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Για διαιτητή, όχι πολύ δύσκολο. Για τις ομάδες ούτως ή άλλως. Αλλά για το διαιτητή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, για το διαιτητή γιατί είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο γιατί είναι οι ομάδες πολύ καλές και είναι και κρίσιμο το παιχνίδι. Είναι...
Το περιμένει όλοι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Η Ελλάδα διαιτητής έρχεται εδώ. Θα παίξει ένα μάτς χωρίς κόσμο. Ναι, θα παίζει με δύο καλές ομάδες. Προφανώς και τη βαθμολογία να δει. Δεν χρειάζεται να μελετήσει. Τη βαθμολογία να δει θα το καταλάβει. Ναι. Το μάτς είναι σημαντικό, γι' αυτό και φωνάζουμε ξένους. Ναι. Γιατί αλλιώς θα βάζαμε εδώ ποιον βρίσκαμε μπροστά μας. Αλλά. Εντάξει. Και δεν βλέπω γιατί πρέπει να είναι δύσκολο. Και στο Βάρ είναι ο Χάγκεν. Θα γυρίσει την επόμενη μέρα στο Όσλο. Θα πίνει το. Δεν ξέρω αν είναι από το Όσλο ή από κάποιο χωριό τέλος πάντων στη Νορβηγία. Θα γυρίσει, θα πιει το τσάι του. Δεν θα μπει από, ό,τι, από όσο μπορώ να καταλάβω στο ADNA. Δεν θα ακούσει Λίμπερο. Δεν θα, δεν θα διαβάσει άλλα site να καταλάβει τι έχει γίνει. Οπότε εντάξει, απλά ο στόχος του πρέπει να είναι να κάνει αυτό που πρέπει. Να αποδώσει δικαιοσύνη. Δεν. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Ναι, όντως. Λοιπόν, ο Ήλιτς τον έχει κάνει τον Ατρόμητο πολύ καλό. Όταν λέμε για μαγικά ραβδάκια, ας πούμε, αυτό είναι από τα καλά. Σέρβος είναι κιόλας ο Ήλιτς. Σερβάκι, Γιούγκος έλεγες πάνω γενικά, ναι. Για να τους πιάνουμε όλους. Ναι. Μπράβο, μαγικό ραβδάκι. Και ωραίος και σοβαρός μετά και μετρημένος πάρα πολύ στις τοποθετήσεις του. Μπράβο του. Ναι, και έχει στα τελευταία 14 μάτς, εξαιρώ το μάτς με την ΑΕΚ, επειδή δεν κατέβηκε ο Ατρόμητος, έχει, δηλαδή, βγάλε το μάτς μάλλον, τα τελευταία 13 μάτς, έχει αίτητο ο Ατρόμητος. Δεν είχα σημαίνει κανένα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, λες μία φορά τυχαίο, τρεις φορές τυχαίο, πέντε φορές. Δεν πρέπει να είναι 13 φορές τυχαίο. Όχι, φυσικά. Μα ήταν και πολύ καλός και ο Ατρόμητος. Έχει ένα πλάνο, το εφαρμόζει και το εφαρμόζει μάλιστα απέναντι σε όλες τις ομάδες με τον ίδιο τρόπο. Ξέρω, ξαναλέω το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Πρέπει να. Ίσως να έκανε πολλοί παίκτες ίωση εκείνη τη μέρα. Εκεί που ο Ατρόμητος ήταν η πιο καλή αμυντική ομάδα ενδεχομένως και στο πρωτάθλημα σε αυτά τα 13 μάτς, ξαφνικά έφαγε 5 γκολ. Αλλά. Εντάξει. Το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν και μια κακή ημέρα, αλλά ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Ο κανόνας είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ναι, ναι. Θυμίζω ότι ο Ατρόμητος πήρε αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό 3-2. Ξανακέρδισε. Δεν έφερε ισοπαλία που ισοφάρισε στο 98. Ξανακέρδισε το μάτς. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό πήρε άνετα αποτέλεσμα. Ναι. Πάλι στο περιστέρι. Αυτό για τη σύντροφο του Μάνταλο που το μάθαμε χθες με ανακοίνωση ομοσπονδίας, έτσι. Λίγο χαλαρά νομίζω ότι περνάει. Μήπως δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, έτυχε. Δηλαδή έκλεισε κανέναν στο πάρκινγκ. Και την όρμηξε. Δεν έχει άδικο να εκφράσει τις απορίες σου. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει και 100% τι έχει γίνει. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μεθοδολογία, δηλαδή τώρα χτυπάς μια γυναίκα. Τη χτύπησαν. Όχι, εγώ δεν έχω καθόλου γι' αυτό. Πώς είναι το έργο? Ναι, τη χτύπησαν. Τη χτύπησαν με γροθιά. Με γροθιά. Ναι. Δηλαδή τώρα να χτυπήσει γυναίκα, καταρχήν δεν μου μοιάζει για επαγγελματικό χτύπημα. Δεν συνηθίζεται αυτό. Δηλαδή οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες εγκληματίες. Δεν χτυπάνε γυναίκες και παιδιά. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα και στη μαφία την Ιταλική, έχουν και άγραφους κανόνες. Ένα το κρατούμενο δεύτερον, μοιάζει λίγο παράτερο να πω την αλήθεια, εκφράζω και εγώ έτσι δημόσια τις όποιες απορίες μου, να άφησε μήνυμα ότι ήταν για το Μάνταλο. Όχι ότι δεν ισχύει, δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν το κάνουν αυτό οι οργανωμένοι εγκληματίες. Ναι ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε πώς λέμε στις κερκίδες. Βλέπουμε, ξέρουμε, μετά από τόσα χρόνια που είμαστε στα γήπεδα και εμείς, κάτι καταλαβαίνουμε όταν κάτι γίνεται οργανωμένα και όταν κάτι γίνεται ανοργάνωτα. Mm-hmm. Λέει, πέταξε ένα κουτάκι μπύρας στον προπονητή ή πέταξε μια κορδέλα. Δεν το λες αυτό οργανωμένο σχέδιο τώρα, ότι κάποιος ξεκίνησε να πετάει μέσα κορδέλες κατόπιν εντολής των οργανωμένων. Αυτά είναι από τους ανοργάνωτους που λέμε. Ναι. Ή γίνεται ένα μαζικό ντου από ένα πέταλο. Αυτό το λέω σε οργανωμένο. Ξέρουμε τι είναι οργανωμένο και τι είναι ανοργάνωτο. Στο οργανωμένο έγκλημα λοιπόν, δεν συνηθίζεται να αφήνουν μηνύματα με σημειώματα. Δηλαδή δεν αφήνεις και υπογραφή και λες αυτό είναι για το Μάνταλο
και του βάζω και την υπογραφή μου από κάτω. Λέω ότι μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Είναι... Δεν θέτω δεδομένο ότι είναι κάποιος, ξέρω εγώ, μεγάλος κήμων του ποδοσφαίρου που θέλει να χτυπήσει το διαιτητή και κάνει αυτό και εκείνο και το άλλο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται και τίποτα. Όλα πιθανά είναι, γιατί βλέπετε ότι η κατάσταση και γενικώς το οργανωμένο έγκλημα είναι ανεξέλεγκτη. Αλλά με ρωτήσεις, τι από τα δύο θα πίστευες ότι είναι? Και η αστυνομία εκτιμώ ότι θα έλεγε πιο πολύ ότι φαίνεται σαν μια μεμονωμένη κίνηση εκδίκησης, απάντησης για κάτι και λιγότερο οτιδήποτε άλλο. Πάντως ότι υπάρχει επίθεση, δεν λέω θεώρησε δεδομένο, είναι δεδομένο. Υπάρχουν οφθαλμοφανή σημάδια από την επίθεση. Ναι, ναι, εντάξει, γιατί δεν, στα ψηλά, στα πολύ, έχουμε αντιδράσεις βέβαια σε επίσημο επίπεδο από, ναι, από όλες, με όλες τις μεγάλες πέρα έβγαλαν ανακοινώσεις. Α, και μεγάλη, γιατί εγώ θα έλεγα ότι είδα από πάω και Άρη. Ναι. Όλοι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, όλοι και οι πέντε έχουν βγάλει ανακοινώσεις και η Super League και οι διαιτητές σήμερα. Και σωστά αναρωτιούνται και οι διαιτητές. Λένε, ευχαριστούμε κύριε Χρυσοχοίδη που είπατε να έρθουμε όλοι οι φίλοι στα γήπεδα στις 12 Φλεβάρι που θα ανοίξουν τα γήπεδα, έτσι, mm-hmm. τα ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Αλλά δεν φαίνεται να λύνεται έτσι το πρόβλημα της βίας, αν έρθουν όλοι μαζί στα γήπεδα με τις οικογένειές μας. Γιατί οι δικές μας οικογένειες λέει πρέπει να τις κρύβουμε εμείς στα σπίτια. Λέμε, μην βγαίνετε, βγείτε έξω εγώ 6 με 8. Λες και έχουν ωράριο λειτουργίας. Όπως είναι οι κρατούμενοι, ξέρω εγώ, στα σοφρονιστικά καταστήματα, που λένε ότι έχετε, ξέρω εγώ, 10 με 1, δεν ξέρω τι ώρα βγαίνουν οι άνθρωποι. Ναι, έτσι. Δεν είναι, μου κάνει δεν εντύπωση, είναι τόσο απλό το πράγμα. Μου γιατί, γιατί η αστυνομία από τις 6 Δεκεμβρίου, θυμίζω, 6-7 ήταν η δολοφονική επίθεση των αστυνομικών στο Ρέντι. Ναι. Υπόσχεται πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είναι θέμα προσωπικό. Το έχει πάρει η αστυνομία. Θα αλλάξουμε τον υπουργό. Τον αλλάξανε. Έχει δείξει καμιά σύλληψη. Έναν έχουμε βρει. Αυτόν που έριξε μια φωτοβολίδα. Ένα παιδί 18 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Έναν. Ένας ήταν που συμμετείχε στα επεισόδια. Σου θυμίζω ότι είχαμε προφυλακίσεις 105 ανθρώπων για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Φιλαδέλφεια. Ένα συμμετείχε. Ένας, πού είναι? Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Έχει ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος? Όχι. Μήπως έχεις ακουστά έστω? Όχι. Για την υπόθεση, γιατί δεν είναι μία και δύο, έτσι. Έχουμε λοιπόν για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού του Λιγκερίδη στο Ρέντι μία σύλληψη. Μία. Για την υπόθεση της δολοφονίας στη Φιλαδέλφια, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 0 άνθρωποι στη φυλακή. Άρα κανείς δεν το έχει κάνει. Μάλιστα. Ωραία, Βασίλη. Ολοκληρώσαμε. Ωραία, το κλίμα, αλλά ναι, να πούμε ναι. και κάτι. Σήμερα, μια και αναφερόμαστε γενικώς σε δικαστές, αποφάσεις κτλ. Να περάσουμε λίγο και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, το άλλο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, γιατί από μια κριτική, γιατί σαν κάπως θα μας τα λένε, λες και βρίσκονται στην Νορβηγία καλή ώρα που ήρθαμε και τη στιγμή εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, Βασίλη, έγινε. Θα τα πούμε αύριο. Μέρη, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον διευθυντή του SDNA. Θα πάμε, η πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν μια χορηγία της Interveten. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, το διάλειμμα φυσικά, θα έχουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Πέναλτι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Βεβαίως και το πέναλτι συνεχίζεται κανονικά και με τον νόμο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το πέναντι είναι μια χορηγία της Interveten. Και βεβαίως
Θα συνεχίσουμε κάνοντας την έκπληξη και βγαίνοντας από δεξιά ο κύριος καθηγητής. Τώρα και αμέσως μετά το τελευταίο διάλειμμα ο Μιχάλης Τσόχος. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας κύριε δημοσιογράφε μου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στους ακροάτες του Λιμπέρα. Σήμερα είμαστε άντι και ωραίοι, είμαστε σε όμορφα, που λένε όμορφα, beautiful. Όχι καλέ, σήμερα είμαστε τρομαγμένος στην τοποθεσία Πάτρα νομού Αχαΐας. Τρομαγμένος. Αρχίσαν οι προκλήσεις, αρχίσαν. Όχι καλέ, αλήθεια λέω. Αλήθεια λέω. Πείτε μου λίγο, πόση αγωνία είχατε? Πολύ λίγη ή μέτρια όταν είδατε χθες στο κέντρο να χτυπιέται ο Μπακασέτας? Πόση αγωνία είχατε? Ειλικρινά θα σας πω, προσευχήθηκα το ίδιο δυνατά, πιθανά όμως σε άλλους θεούς, με τον Φατίχ Τερίμ, να μην πάθει τίποτα το αγόρι. Το θέλω πραγματικά, γιατί φαντάζομαι στην Τούμπα αυτό το σουτ θα πάει λίγο πιο αριστερά και θα δούμε ένα υπέροχο γκολ. Ξέρετε, είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου και του ωραίου θεάματος. Οπότε, ναι, θέλω τον Τάσο, θέλω στην Τούμπα πραγματικά. Άλλαξε όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού. Συμπαγής, αυτοματισμοί, τα πάντα. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτά σε μια εβδομάδα και ξέρω εγώ σε 10 μέρες. Αλλά άσχετα από το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν μια πραγματική αδικία από αυτές που το ποδόσφαιρο παράγει, και παρά το γεγονός ότι ο φιλότιμος ατύχησε, πιο άτυχο παιδί δεν έχω ξαναδεί, στο υπέροχο αλλά πανένκα σχεδόν πέναλτι που εξετέλεσε, δηλαδή ήταν ορισμός της γκίνιας, ας πούμε, έτσι να πλασάρει τόσο εξαιρετικά ένα παιδί το οποίο έχει βάλει πάρα πολλά πέναλτι, τα έχει μετατρέψει σε γκολ, μάλλον ένα νομίζω έχει χάσει, και να εμφανιστεί κάποιος κύριος Τσιντότας τώρα τυχερός μέχρι εκεί που δεν φτάνει, να κουμπίσει την μπάλα, η μπάλα να εξωστρακιστεί επί της οριζοντίας δοκού και στην επαναφορά. Πάρα πολλοί κόσμος μπερδεύτηκε, ακόμα και ο κύριος που χειρίζεται τον ύμνο του Παναθηναϊκού στα μεγάφωνα, ότι ετέθη τέρμα και ξεκίνησε να παίζει το γνωστό εκεί σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Και φαντάζομαι θα ήθελα να δω από μια μεριά έτσι. Δεν το είχε μάτι stop του στο κουμπί. Είναι fix αυτό. Άμα θα πατήσει το κουμπί, παίζει μέχρι τέλος. Μέχρι το τέλος. Μετά παίζει επανάληψη. Δεν ξέρω, μπορεί να το σταμάτησε με σφυρί. Άργησε να βρει το stop. Άργησε να καταλάβει ότι το παιχνίδι παίζεται και ότι δεν σταμάτησε. Δεν πήγε γκολ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τον Τσιντότα να κάνει ελεύθερο βολέ προς τη σέντρα, και ενώ σκάει μπάλα στη σέντρα, τότε σταματάει όλη η διάρκεια. Ο Τσιντότας με την μπάλα στα χέρια, πανηγυρίζοντας με τους συμπαίχτες του και ψάχνοντας να βρει σε ποιον θα δώσει την μπάλα και να εκτελέσει το βολέ, ακούγεται ο περήφανος ύμνος του Παναθηναϊκού. Όταν μπαίνει γκολ. Όταν μπαίνει γκολ και ξαφνικά να σταματάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαμε κι εμείς να το υιοθετήσουμε αυτό. Εννοώ να φιλοξενήσουμε τον Παναθηναϊκό με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματικά να συσφιχθούν έτσι περαιτέρω οι σχέσεις των δύο ομάδων, που όπως εσείς πολύ καλά ειδικά γνωρίζετε, είναι όχι απλά μέχρι παρεξηγήσεων, ναι, βέβαια, οι συναδελφικές, έτσι, να βγάλουμε και ένα εισιτήριο και να ζητήσουμε διαπίστευση. Το παλικάρι αυτό μαζί με τον ύμνο εκεί, τι κασέτα είναι, MP3 είναι, τι είναι αυτό, να έρθει στην Τούμπα. Και όταν θα τοποθετεί τα τεμάχια ο Φιλότιμος ή ο Τάσος, να εμείς δεν θα έχει κόσμο, μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, βέβαια. Για να υπάρχει μια εκτόνωση. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο την πλάκα. Να σας πω, κύριε δημοσιογράφε, ότι άσχετα από αυτά που, εντάξει, είναι φαρσοκομωδία αυτό που ζούμε, οι δηλώσεις εκεί που ο κύριος Παπαθεοδόρου πριν σας διάβαζε, του εθνικού δικηγόρου, παλιά είχαμε, ξεθυμάστε έτσι, εθνική στάρ και όλα αυτά, πρέπει, έχουμε αποκτήσει και εθνικό δικηγόρο. Το παλικάρι τα κάνει όλα και συμφέρει και μπράβο του. Την ίδια στιγμή που
λέγονται, γίνονται, διαπράττονται τέτοιου είδους διάλογοι, την ίδια στιγμή υπάρχει μια γυναίκα παρουσία 10, 12, 15 βουλευτών, μιλάω για την κυρία που εκπροσωπεί τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών. Ας με συγχωρέσει, δεν είμαι καλός στη μνήμη, βρείτε το όνομά της γιατί είναι αδικία να μην το πούμε, όπου ειλικρινά σας το λέω, εάν κάποιος ήθελε να περιγράψει την ποιότητα της δημοκρατίας και της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει, δεν μπορεί πιο συγκροτημένα και συμπυκνωμένα να το καταλάβει διαβάζοντας ή ακούγοντας μάλλον τι λέει αυτή η γυναίκα κατά την ώρα της τοποθέτησής της. Είναι όχι απλά συγκινητικό, έτσι αλλιώς είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό, ναι. Γιατί λέει με έναν κομψότατο, ευγενέστατο και αγέροχο τρόπο αλήθειες που όλοι τις ξέρουμε, όλοι τις καταλαβαίνουμε, αλλά στο τέλος της μέρας πετάμε αϊτό, πετάμε ζέπελινγκ, πετάμε δεν ξέρω εγώ τι πετάμε. Ειλικρινά σας το λέω, είναι για μένα από τα κορυφαίες πράξεις, θα σας πω και τα 10 τελευταία χρόνια. Και δυσκολεύομαι να βρω κάτι αντίστοιχο. Είναι μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της, είναι μια γυναίκα που έχει κλείσει το σπίτι της και βρίσκει το κουράγιο να απευθυνθεί απέναντι σε αυτούς που ο νόμος, το κράτος, η διαδικασία ορίζει, ναι, και να τους πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ξέρετε κάτι, κόφτε την πλάκα, κόφτε την πλάκα. Έτσι, η γυναίκα ζητάει, ζητάει, δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω ούτε αποσπάσματα ούτε τίποτα. Δεν είναι και πολύ εύκολα, δεν το βρίσκεται και πολύ ανακαλύψιμο στο διαδίκτυο. Το λιγάκι να το βρείτε, mm-hmm, και αφιερώστε μισή, μια ώρα, κάντε και επανάληψη. Ακούστε τι λέει αυτή η γυναίκα. Και σε κάθε μία από τις λέξεις αυτής της γυναίκας μπείτε στη θέση της και αναρωτηθείτε αν υπερβάλλει, αν έχει άδικο, αν είναι πατριώτισσα, αν είναι δημοκράτης, αν. Και σας παρακαλώ, αφήστε τον εθνικό δικηγόρο στην άκρη, αφήστε τώρα το, εντάξει, θα το ψηφίσουμε το ομόφυλο και το ετερόφυλο και το σύμφωνο συμβίωσης είναι άλλο και ο γάμος είναι άλλος και όλο αυτό το απίστευτο καραγκιοζηλίκι, το οποίο επιτρέψτε μου στην ουσία αδικεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι γύρω μας υπάρχουν αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι με πολύ ψηλά το κεφάλι και με παντελόνια αρσενικά να φορούν και την ίδια στιγμή να τους αρέσει να κοιμούνται με τον Νίκο, τον Παύλο, με έναν ομόφυλο. Αυτούς τους ανθρώπους μπορώ να σας υποδείξω δεκάδες τέτοιους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους τους ευτελίζει, τους απαξιώνει και τους μειώνει όλη αυτή η ανοησία της ανοησίας, ο ανοησία, εάν ο κύριος Βορύδης τα είπε έτσι ή τα είπε αλλιώς, αν είναι νομικό το θέμα και είναι συνταγματικό και δεν είναι συνταγματικό αλλά είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να φέρουμε 600 νομικούς να κάτσουμε να λέμε και να έχουμε και την εκκλησία, το σέβομαι, αλλά πραγματικά δεν έχω πολλούς φίλους μου που τέλος πάντων έχουν αυτή την προτίμηση και δεν είναι άρρωστοι, κύριοι. Δεν είναι άρρωστοι. Δεν χρειάζεται να θεραπευτούν πηγαίνοντας σε καμία εκκλησία. Στην εκκλησία πηγαίνεις για να κάνεις το σταυρό σου. Στην εκκλησία πηγαίνεις για να προσευχηθείς. Να ζητήσεις βοήθεια. Δεν πηγαίνεις στη θεραπεία στην εκκλησία για να σου θεραπεύσει εντός εισαγωγικών με τι κάνει κούκου το πουλάκι σου, ας πούμε. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Εντάξει, το πήγα και λίγο, δεν θα έπρεπε, το παραξεστράτησα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή να βάλουμε και ένα φρενάκι. Όλα τα πράγματα πρέπει να είναι μέσα σε ένα μέτρο. Θα μου πείτε τι είναι σε μέτρο. Και επίσης να τελειώνουμε τα θέματά μας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι 12 Φλεβάρι θα ανοίξουν τα γήπεδα. Και εγώ. Έτσι. Καθόλου σίγουρος. Εντάξει. Κανονικά, εάν θέλει να είναι συνεπής
με τις δεσμεύσεις, υποχρεώσεις, υποσχέσεις και σχεδιασμό, εντάξει, ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει άλλους 3 μήνες παράταση. Δηλαδή μέχρι 4 μήνες παράταση. Ναι. Και έχουμε 1ο και 4, 5, όχι δεν βγαίνει, 6 μήνες παράταση. 12 Ιουνίου θα ξαναρθείτε στο γήπεδο, κύριε. Μια χαρά δεν περνάμε. Ναι, βέβαια. Μια χαρά περνάμε. Δεν υπάρχει. Οι ομάδες χάνουν έσοδα. Δεν πειράζει, θα τους δώσει κάτι παραπάνω από το στοίχημα. Εμείς θα το πληρώνουμε τη ζημιά πάντα. Πάντα. Εμείς πληρώνουμε τη ζημιά. Θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όποιος θέλει θα δέρνει όποιον θέλει, ό,τι ώρα θέλει και για όσο θέλει. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Εσείς υποφέρετε εκεί από το flyover και ποιος, κάποιος εκεί ζήτησε να πάρουν καταμαράν για να πηγαίνουν έρχονται οι Θεσσαλονικείς τις εσωτερικές τους διαδρομές. Γιατί να μην νοικιάσετε και ένα πούμα. Το C4I, το ελικόπτερο του C4I που σηκώθηκε για τον κύριο Μαρινάκη με 50.000 ευρώ την ώρα κόστος λειτουργίας, γιατί να μην το φέρει. Θα έχει φτηνίνει το κόστος λειτουργίας αν πετάει. Θα μείνει να το φέρει στη Θεσσαλονίκη να κάνει δρομολόγια. Βάλτε και 5-6 συνούκα από δίπλα, θα το λύσουμε το πρόβλημα. Πραγματικά κατεβαίνουμε τη σκάλα του κακού ασταμάτητα. Και ευτυχώς που υπάρχει το ποδόσφαιρο και ο συμπαθέστατος Φώτης Ιωαννίδης, ο συμπαθέστατος Τερίμ, ο συμπαθέστατος Λουτσέσκου, και ξέρεις, ξεγραδάρει λίγο το μυαλό σου και εντάξει ρε παιδί μου, βλέπεις και το, τη γελαστή πλευρά της ζωής. Γιατί η πραγματικότητα είναι όχι απλά ζωφερή και δεν ξέρω τι είναι αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται ο Αϊτόρ, ο Μπαγκαζέτας και ο Ιωαννίδης είναι αυτό που έρχεται την Κυριακή. Γιατί ο Δοστρωτήρας. Ο Μπερνάρ. Και ο Μπερνάρ μαζί και με το Φατίχ του Ντερίμ και θα γίνει χαμός. Και είδες, το παλικάρι, είδες το, την τερματοφυλακάρα, το έφερε ο πρόεδρος, έτσι. Τον είδες χθες. Πραγματικά. Εσύ κάτσε με τον Ζίβκοβιτς δεύτερο. Να επιτρέψτε μου να πω κάτι, το παλικάρι το έχουμε δει σε έναν αγώνα, έτσι, σε έναν μόνο αγώνα. Σας λέω ότι είναι σοβαρή υποψηφιότητα να εκτοπίσει τον Αλέξανδρο Σούπερμαν από τη θέση του, από την πρωτιά. Εγώ σας το λέω έχοντας παίξει ένας αγώνας. Δέχομαι κάθε φορά που θα διαψεύδεται να βγαίνει ένας ακροατής ή εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος, τέλος πάντων εκεί τη, ναι, ναι, το, πώς το λέτε, τη γιάφκα που έχετε, ναι, και να λέτε, είδατε κύριε καθηγητά, είχατε λάθος. Κάθε μέρα το δέχομαι. Σας λέω ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης το πιστεί πάρα πολύ γρήγορα από αυτό το παλικάρι, το οποίο πρέπει να αφήσει και λίγο να το κάνει λίγο πιο hipster το μουσι, έτσι να είναι πιο τρομακτικός, αλλά προσέξτε τις εξόδους του και προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Ειλικρινά σας το λέω. Προσέξτε το. Μπορεί, εξάλλου έχουμε πει ότι από ποδόσφαιρο τι είμαι κύριε δημοσιογράφε. Εντελώς άσχετος. Άσχετος. Έτσι. Αυτό. Ακούστε μια κουβέντα από έναν εντελώς άσχετο. Και έχετε και κάθε λόγο στην πορεία ζωή να έχουμε να μπορούμε να κάνουμε πριονοκορδέλα. Κανονική. Μπορείτε να το αναθέσετε εκεί στο δεξί σας χέρι, στον κύριο Ντούσαν. Λοιπόν, δεν εδώ... έχω καμία... Ναι. Ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία, ναι, ότι μπορεί να φέρει πέρας με επάρκεια αυτό το εξαιρετικό καθήκον. Βέβαια. Αλλά εννοείται. Δεν ξέρω πώς θα του βάλουμε γκολ αυτή τη τερματοφύλακα. Τώρα το... δηλαδή. Δεν ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός έχει 2 πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει την Κυριακή. Βέβαια ξέρουμε τον διαιτητή, ένας Νορβηγός θα έρθει στην Τούμπα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα. Δεν θέλετε Έλληνες εσείς, ξένους θέλετε. Εγώ ήθελα να πω με την ευκαιρία, οι φίλοι μου οι Αριανοί που είδαν χθες το Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Ατρόμητος, με διαιτητή τον Έλληνα κύριο Διαμαντόπουλο, να μήπως ξανασκεφτούν αυτό που ξεστόμησαν. Θα ήθελαν να βρίσκονταν στη θέση του Ατρόμητου. Και τι, μια χαρά ήταν και ο Διαμαντόπουλος, τι έκανε. Ορίστε, ναι, εξαιρετικός ήταν. Τι, επειδή υποστηρίζετε τον Ατρόμητο εσείς, επειδή θέλετε στα επιτελικά να παίξετε με τον Ατρόμητο του Σάσα Ηλίτς. Όχι καλέ,
Προσέξτε είναι γιατί. Είναι πιο επικίνδυνος από αυτό το Παναθηναϊκό. Ο κύριος Ήλιτς έχει στρώσει μια ομάδα. Αν κάτσουμε και κάνουμε μια. Δεν έχουμε χρόνο. Μια ποδοσφαιρική κουβέντα και βάλετε και δείτε τον Ατρόμητο της πρώτης, δεύτερης, τρίτης αγωνιστικής. Με ίδιους παίχτες, δεν είναι άλλοι παίχτες. Ναι, ίδιοι. Και δείτε, έχει κάνει κανένα δύο μεταγραφές, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι, ναι, αλλά ξέρετε κάτι, ο κορμός της ομάδας παρέμεινε ο ίδιος και οι ίδιοι παίχτες, εκείνο που άλλαξαν, εγώ αυτό καταλαβαίνω και αυτό εισπράττω, είναι ότι μπήκε ένας τύπος μέσα που ξέρει το ποδόσφαιρο, εκτός από το ότι το έχει παίξει, το ξέρει και μπορεί και το διδάσκει και μπορεί και το μεταδίδει. Και ψήνει τον κύριο Ζαγόρα και του λέει, αγόρι μου, εσύ θα είσαι εξάρι και από σένα θέλω ένα, δύο, τρία πραγματάκια και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά τα τρία μη διανοηθείς να μου τα παραδείς. Ναι. Αυτό στο τέλος της μέρας σε 11 παίχτες δομεί μια ομάδα η οποία εδώ και πόσο είναι, δύο μήνες, τρεις μήνες, πόσο είναι στον πάγκο του Ατρομήτου ο κύριος Ήλιτς. Εγώ θα τον ήθελα να τον δω και όχι τον κύριο Λόπες που θέλετε εσείς σε μεγάλη ομάδα. Λέω εγώ τώρα. Mm. Γιατί όχι, και αυτόν, και αυτόν, το ναι. Βλέπεις και, αυτόν. Και από τις δηλώσεις του. Έτσι. Οι δηλώσεις του είναι ποδοσφαιρικές δηλώσεις. Δεν είναι ας πούμε να ούμε και σήμερα ο διαιτητής δεν στήριξε καλά κτλ. Κτλ. Παραδέχτηκε ότι είχε τύχει, παραδέχτηκε ότι υπέφερε, παραδέχτηκε ότι θα έπρεπε να συμβαίνει, είπε τι άλλαξε, είπε τι είπε, τι είπε στους παίχτες του και όλα αυτά. Είπε ότι δεν είναι το φαβορί, παρότι είχε κερδίσει. Είπε, μπράβο, ναι. Ακριβώς. Και λέει αλήθειες. Ωραίος είναι, ναι. Εντάξει, οπότε. Είναι πιο επικίνδυνος για μένα ο Ατρόμητος από το φαβορί Παναθηναϊκό. Ειλικρινά σας το λέω. Θα έρθουν οι μέρες που ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει 6-1, 6-2, 14-0, αλλά θα έρθουν και μέρες σαν τη χθεσινή που δεν θα βγαίνει ο λαγός από το καπέλο, που ποδοσφαιρικά θα είναι άδειο. Και δεν υπονοώ σε καμία των περιπτώσεων ότι ο Τερίμ είναι μάγος, μάλλον είναι άσχετος από ποδόσφαιρο. 100.000 κιλά μπάλα ξέρει ο άνθρωπος, αλλά αυτή η, δεν ξέρω, βιασύνη, έπαρση, δεν ξέρω, ανοησία θα την πω στο τέλος, των φίλων των Παναθηναϊκών, επειδή έβαλε τρία σεντερφόρ, πήρε αυτό που έπαιζε χθες σεντερμπακ, μακάρι να το βάλει αυτόν τον Αϊκιντίν, πώς τον λέει, δεν θυμάμαι το όνομά του, αυτόν που έβαλε στον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό σεντερφόρ. Έτσι, θυμάστε, ένα, αυτό, το είχε χθες σεντερμπακ. Στον Τούρκο, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Δεν ξέρω πόσο πολύ το παιδί ήταν εκτός κλίματος κτλ. Αλλά εγώ αυτόν ούτε έβδομο μετά τους έξι που έχω δεν θα τον ήθελα στον ΠΑΟ. Από μια έπαρση διακρίνω. Είναι, νομίζω όχι, όπως λένε και οι ακροατές αυτή τη στιγμή, βλέπω στα μηνύματα, ευδιάκριτη η έπαρση του κυρίου καθηγητή. Δεν έχει στείλει ακόμα. Προφανώς έχει μείνει άλαλος και άγραφος με αυτά που. Από τα άγραφα είναι κιόλας ο 163. Με αυτά που ακούει, νομίζω ότι την Κυριακή θα βρεθείτε προεκπλήξεως, κύριε καθηγητά. Θα δείτε δηλαδή ότι η αρμάδα του Φατίκ του Τερίμ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα περάσει σύφουνας. Έτσι λένε αυτοί. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Μπορεί πράγματι, μπάλα είναι ό,τι θέλει κάνει. Ναι. Μπορεί να γίνει ένα 3-0-4. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Κανένας δεν απαξίωσε τον Παναθηναϊκό. Όχι, απλούστατα. Δεν απαξιώνεις τον Παναθηναϊκό ακόμα και αν εσείς και εγώ φορέσουμε τη φανέλα με το τριφύλι μακριά από εμάς, τέλος πάντων, υπόθεση εργασίας και μπούμε να παίξουμε μέσα. Και οι αντίπαλοι προπονητές στοχεύουν πρώτα εσάς και μετά εμένα. Ναι, εντάξει, μπορείτε να φορέσετε τη φανέλα το Celtics, το ίδιο είναι. Έτσι. Σέρνεται έτσι, εντελώς. Λοιπόν. Όπως και να έχει το θέμα, είναι ένα ντέρμπι. Όπως και να έχει το θέμα, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι σε πιο καλή κατάσταση σαν ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, έχει 7, 8, 9 πόσους τραυματισμένους. Είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπόθεση εργασίας. Έχει 3-4 παιδιά που είναι καινούργια στην ομάδα. Ναι. Έχει παιδιά που έρχονται, γυρίζουν από τραυματισμό. Άρα, σαν συνθήκες, εννοείται ότι με αυτές τις συνθήκες σε ένα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, σε αυτό το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί. Αλλά αυτό τελεία παύλα. Εντάξει. Γιατί αν εσείς θα κάνετε καμιά μεταγραφή. Θα κάνετε καμιά μεταγραφή.
ή θα φαίνεται, θα ψάχνετε μόνο κάτι σακάτιδες? Εμείς κάναμε το θηρίο. Κάναμε τον. Και δύο, αυτό μπορεί να παίξει δύο χρόνια και έχετε από δύο χιαστούς. Δεν ξέρω, κύριε δημοσιογράφε, τι λέτε εσείς. Έτσι λένε, έτσι λένε. Το τεχνικό team και οι scouters και το scouting της ομάδας, στο οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, όταν δεν έχουμε το λέμε, έτσι, και ξεφωνίζουμε, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, έφεραν ένα παίχτη της Premier League, τελεία παύλα, σε μια ποδοσφαιρική ηλικία εξαιρετική, και στο δεξί άκρο, με την αναχώρηση του Λευτεράκη του Γέραντζη, πρέπει να βάλουμε, εγώ πιστεύω ότι αυτός που έρχεται είναι καλύτερος από τον Μπάμπα. Γιατί κάπως έτσι το φόρτωμα. Το φόρτωμα το βλέπω. Καλέ, παρένθεση, ήταν και μεταξύ μας, τώρα που δεν μας ακούει κανένας. Αυτό σας λέω. Έτσι κλείνει η παρένθεση τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Παοκάρχη. Ολοκληρώσαμε, έτσι, το παραλήρημα, ολοκληρώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Να δώσετε τους θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στον Φίλτα τον Μιχάλη Τσόχο, και πραγματικά δεν ξέρω τι θα μεταδώσει και αν θα μεταδώσει ΠΑΟΚ, πότε, πόσο συχνά, την παράκληση που πολύ ευγενικά σας είχα κάνει και ακόμα πιο ευγενικά τη μεταφέρατε, ας μη μετράει τα γκολ του ΠΑΟΚ και ας βάζει 50. Είπε ότι έχει έχει καιρό τώρα να θα αρχίσει να μεταδώσει ΠΑΟΚ. Την επαναλαμβάνω και εν πάση περιπτώσει ποιος ξέρει τι γούρι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Λοιπόν, το ολοκληρώσαμε, κύριε καθηγητά. Δηλαδή εδώ μιλούν για παραλήρημα αυτή τη στιγμή οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα. Με σταματήσανε στον δρόμο τώρα την ώρα που μιλούσατε και μου λέγανε για αυτά που λέγατε. Μου χτυπάνε τις πόρτες, κύριε δημοσιογράφε, να πούμε για την ολοκλήρωση. Σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι. Πρώτα ο Θεός. Αύριο πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαιρετώ, χαιρετώ. Γεια σας. Ο Δοστρωτήρας ο κύριος καθηγητής. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Φτάσαμε 3:30 και έρχομαι με μεταγραφή σπουδαία που έκανε ομάδα που υπάρχει πιθανότητα να τη δούμε να κοντράρεται με ομάδα της Θεσσαλονίκης στο επόμενο διάστημα. Το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα στα GPS βυθόμετρα, GPS για σχήλους, ασύρματους, πομποδέκτες, UHF, VHF και ναυτιλιακό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έξυπνα ρολόγια, action κάμερες. Αν είσαι κυνηγός, είσαι ψαράς, στο Μεϊμάρι θα πας. Μπείτε στο meimaris.com. Εκεί θα βρείτε μοναδικές προσφορές έως 12 άτοκες δόσεις, αποστολή σε όλη την Ελλάδα φυσικά και δωρεάν παράδοση σε 24 ώρες. Το πέναλτι συνεχίζεται φυσικά, είναι μια χορηγία της Ίντερ Βέντεν. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον Μιχάλη Τσόχο. Και σας χρωστάω την σπουδαία την μεταγραφή που κάνει, φέρνει το απόγευμα και θα πατήσει το νησί της Κρήτης, μία παιχτάρα που έχει αγωνιστεί σε Άντερλεχτ, Μαρσέι, Ζούλτε Βάρεγγεμ, Τουλούζ, Μέτς, Αντάνα Σπορ, Τούσλα Σπορ, στο Σταυρό και στην Ολυμπιάδα. Ο Βέλγο-Κογκολέζος επιθετικός, παιχτάρα τελείωτο επιθετικός, επαναλαμβάνω, παίζει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, ο Άρον Λεγιά Ισεκά, 26 χρόνων, ανήκει στην Μπάρνσλεϊ στην Αγγλία. Και μέχρι τώρα έχει παίξει σε δύο παιχνίδια 166 λεπτά σύνολο. Μεταγραφάρα. Έρχεται να ενισχύσει την επίθεση του Όφη. Best goal της αγωνιστικής. Φυσικά η γκολάρα του Ντεσπότοφ. Στο Βόλο με 35% το γκολ του Ντεσπότοφ στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση το γκολ του Γιόνσον,
στην τρίτη του Αϊτόρ, στην τέταρτη του Πόνσε, στην πέμπτη του Σιμών και στην έκτη θέση του Ντέλετιτς με 0,28. Βγάλανε και τον έκτο. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσόχο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι γίνεται, εντάξει, όλα τα κάνατε. Μια κύριε και τελευταίος και όλα ταιριάζει το καλησπέρα και καλή βραδιά. Βέβαια, αλλά ο συνήθως ο πρώτος το λέει αυτός, θα πούμε, στην αρχή όταν βγαίνει. Όταν είσαι τελευταίος. Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα πάμε και τη βραδιά, κατάλαβες. Ναι, εντάξει, ναι, καλά, σωστά. Έτσι έγινε το έργο. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, χαμός γίνεται. Τώρα δηλαδή, μετά από αυτό το σκηνικό που έχει γίνει με τον... και μάλιστα βλέπουμε και τους διαλόγους, διαβάζουμε τους διαλόγους σε κορυφαία site της επικράτειας. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, τώρα εμένα αυτό με καίει, δεν με ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή τίποτα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ανοίξουν τα γήπεδα στις 12 Φεβρουαρίου και στο μάτς που είναι στις 18 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να μην υπάρχει κούγια στην Τουμπά. Να μην υπάρχει. Κούγια. Ναι, δεν θα υπάρχει. Τι. Όχι, πώς δεν θα υπάρχει. Μην το χαλάς τώρα και εσύ και τόσο εύκολα. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει, δηλαδή. Για κάτι που έγινε σε πάρκινγκ. Λέω με βάση την απόφαση αυτή. Ούτε ξέρω το περιστατικό καλά. Ποιος το ξέρει. Ναι, όχι, μπορείς να διαβάσεις. Βγήκαν και διάλογοι κανονικά. Δηλαδή στην Μόλα. Μπορείς μετά να τα δεις αυτά. Ωραία, και εγώ αυτά τα διάβασα. Και τους διαλόγους διάβασα. Πολύ ωραία. Αλλά λέω με βάση την απόφαση, φαντάζομαι θα ασκηθεί έφεση. Αλλά με βάση την απόφαση που υπάρχει τώρα, ναι, δεν θα υπάρχει στην Τούμπα. Ακούγες. Τώρα, αν ασκηθεί έφεση, την κερδίσει κτλ. Είναι άλλη κουβέντα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή είναι εφικτό, πιστεύεις να γίνει κάτι τέτοιο? Τι, να έφεση τόσο, να... Όχι, τόσο βαριά τιμωρία, τόσο βαριά τιμωρία. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Πού να ξέρω τώρα τι προβλέπει, τι μέρα θα σπαράσει. Όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται, δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα, με τιμωρίες και τα λοιπά, και ο κύριος Χρυσοχοίδης προχθές είπε ότι θα ανοίξουν κανονικά τα γήπεδα, πάρετε τα παιδιά σας, πάρετε τις οικογένειές σας να πάτε στα παιχνίδια μετά τις 12 Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω, πολύ το αισιόδοξο το κλίμα. Ναι. Εδώ χθες είχαμε αυτό το περιστατικό που έγινε γνωστό με την σύντροφο του κύριου Μάνταλου. Ναι. Το οποίο είναι σοκαριστικό πραγματικά. Γιατί, το έχεις όλο, πώς έγινε? Όχι, δεν το έχω όλο πώς έγινε, αλλά το διεμφανίζεται ένας κουκουλοφόρος και χτυπάει μια γυναίκα και της λέει αυτά είναι για τον άντρα σου. Φτάνει για να... Δεν χρειάζεται να δεις καμία άλλη λεπτομέρεια. Ναι. Ναι, που... αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό που έγινε την ώρα που επέστρεφε σπίτι της, κάπου έξω στο άσχετο, έξω σε πάρκινγκ, για τα πάρκινγκ της Μόδας. Επειδή έχω διαβάσει διάφορες εκδοχές και δεν θέλω να λέω κάτι, αν δεν είμαι απολύτως βέβαιος, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Πάντως ήταν μόνη της. Στον δρόμο και μόνη της. Τώρα, αν γίναγε στο σπίτι, αν έφευγε από τη δουλειά. Τι λες και κουκουλοφόρος κιόλας, δηλαδή τώρα. Α, εντάξει, επειδή είχε κρύο μάλλον. Ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Λοιπόν, κουβέντα για να πάμε μέσα στο γήπεδο, να πάμε στους αγωνιστικούς χώρους. Κουβέντα σήμερα γίνεται για την απόφαση να παίξει ο Μπακασέτας, ας πούμε, χθες, μετά από μισή προπόνηση. Καμία, έτσι, normal. Ίσα που γίνεται κουβέντα για την απόφαση να παίξει τη στόπερ. Όχι για να παίξει ο Μπακασέτας, γιατί όντως ο Μπακασέτας ήταν σαν να έπαιζε και πολύ φυσιολογικά. Παρακολουθεί ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, ξέρει τα πάντα για τον Ατρόμητο. Οπότε, πώς να το πω, ήταν και πολύ φυσιολογικά πιθανόν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς, όσο έπαιξε. Το πρόβλημα ήταν με τα άλλα δύο παιδιά και κυρίως με τον Βραζιλιάνο Στόπερ, ο οποίος ήρθε από τη Βραζιλία προχθές, συγγνώμη παραπροχθές, έκανε μια προπόνηση προχθές και έπαιξε χθες. Είναι λίγο κάπως. Δηλαδή, ακόμα και ζήτημα jet lag μπορείς να επικαλεστείς για κάποιον που είναι 2-3 μέρες στην Ελλάδα, ναι. Πώς να παίξει, όχι μόνο μιας προπόνησης. Ναι, γιατί ξέρω εγώ τώρα αυτά παλιά γίνονταν στο μπάσκετ. Μπορεί να γίνονται, ναι, και τώρα βέβαια, αλλά ίσως να μην τα παρακολουθώ πολύ κοντά. Δηλαδή να κατεβαίνει από το αεροπλάνο ο Αμερικανός και να παίζει κατευθείαν σε 5 ώρες, ας πούμε, στο παιχνίδι.
Ναι, από την άλλη ακούω και τον Τερίμ που λέει ότι έτσι όπως είναι το πρόγραμμα και έτσι όπως είναι τα πράγματα, και εγώ πότε θα τους έβλεπα αυτούς. Στην Τουμπά, δύσκολο. Στη Ρεβάν, σε τον Ατρόμητο, δεν ήξερα πώς θα εξελιχθεί το πρώτο παιχνίδι και η Ρεβάν δεν έχει περιθώριο λάθους, ενώ το πρώτο μάτς έχει περιθώριο λάθους. Στον Τέρμι τον Ολυμπιακό την παράλληλη Κυριακή, δύσκολο. Αν δεν τους έβαζα σήμερα, πότε θα τους έβαζα βασικούς. Οπότε, ξέρεις, και αυτό το ακούω. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι έβαλε δύο στόπερ της μιας εβδομάδας και των δύο ημερών, βασικούς. Ο Ακαϊντίν είναι εδώ μια εβδομάδα 10 μέρες. Ο Βραζιλιάνος είναι εδώ 3-4 μέρες. Ο τερματοφύλακας είναι εδώ επίσης 3-4 μέρες. Έβαλε δύο στόπερ και έναν τερματοφύλακα οι οποίοι δεν μιλάνε καν την ίδια γλώσσα, δεν έχουν συνυπάρξει ούτε λεπτό μαζί σε οτιδήποτε. Και το πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ τους ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές, και ειδικά στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο που λειτουργεί ως ένα πολλές φορές. Ποιος καλύπτει, ποιος βγαίνει στον παίχτη, ποιος αυτό, ποιος εκεί. Όταν δεν υπάρχει παραμικρή χημεία, το πρόβλημα διωγγώνεται. Αλλά τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, την άλλη θα μου πει κάποιος, έχασε ένα σωρό ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει βάλει κάποια από τα γκολ και να μην έχει χάσει ή να έχει κερδίσει, και τώρα η κουβέντα να είναι διαφορετική. Αλλά τέλος πάντων, εκ του αποτελέσματος, όχι του 1-2, εκ του αποτελέσματος της ανασταλτικής λειτουργίας Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που δεν έχει κάνει την προπόνηση μαζί με αυτόν τον τερματοφύλακα δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό καθόλου. Mm. Αντιθέτως, ο Ατρόμητος είναι πολύ ωραίος. Και ήταν και χθες το βράδυ. Ο Ατρόμητος είναι πάρα πολύ ωραίος και πάνω γεγονός ότι ξεκίνησε άσχημα το μάτς, δηλαδή για 20 λεπτά είχε βρει τον πελάτου. Και έχανε με ένα 0 και θα μπορούσε να έχει ληχθεί και δεύτερο τέρμα. Δεν πανικοβλήθηκε, το ισορρόπησε, ισοφάρισε, απείλησε, βρήκε δεύτερο τέρμα, είχε ευκαιρία πολύ μεγάλη και για ένα ακόμη. Γενικά, από ένα σημείο και έπειτα πια πάβει να είναι τυχαίο το τι έχει κάνει ο Ατρόμητος με αυτόν τον προπονητή. Η δουλειά του προπονητή φαίνεται, μιλώντας πάντα ξεσμένοι με τις απουσίες που έχουν οι μεγάλοι. Ο Ατρόμητος χθες έπαιξε χωρίς 5-6 βασικούς. Χωρίς 5-6 βασικούς έπαιξε χθες. Γιατί δύο λοιπόν στο Κοπα Αφρικα, 2-3 είναι τραυματίες. Και πέρα από αυτούς 5-6 ξεκούρασε και 4-5. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και για τον Ατρόμητο αρκετές από τις επιλογές είναι οι δεύτερες επιλογές, όχι οι βασικές. Αλλά ο προπονητής του έχει μεγαλώσει πολύ το ρόστερ. Έχει κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή εδώ και μερικές εβδομάδες μετά το αρχικό κομμάτι που ανέλαβε πριν 3 μήνες περίπου, άρχισε να χρησιμοποιεί δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, με αποτέλεσμα σήμερα να μην ξέρεις ποιος είναι ο βασικός σέντερφορ του Ατρομήτου, ο Ατζιέλσκι ή ο Βέργος. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Με αποτέλεσμα σήμερα να μην ξέρεις ποιος είναι ο βασικός κεντρικός χαφ, ποιος είναι ο βασικός αμυντικός, με ξέρεις 2-3 θέσεις και κυρίως αυτή του τερματοφύλακα, όλοι οι άλλοι αρχίζουν και παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ακόμα και παιδιά που δεν έπαιζαν καθόλου, ας πούμε όπως Αθανασίου, τώρα παίζει πολύ στον Ατρόμητο. Και κάπως έτσι μπορεί και να ανταποκρίνεται έχοντας ανοίξει το ρόστερ σε 18-19 παίχτες και όχι 13-14 όπως ήταν μέχρι να έρθει και οι υπόλοιποι ήταν απλώς συμπληρωματικοί. Ναι, ναι, δείχνει στοιχεία, πώς το λένε, που σημαντικά ο Ατρόμητος με ένα προπονητή, και αυτό λέω, εγώ συνηθίζω και πριν από λίγη ώρα το είπα, ότι έχουν κάποιοι προπονητές, έχουν όντως μαγικά ραβδάκια. Ναι, φαίνεται. Αυτός εδώ είχε κάνει πολύ καλή δουλειά και μακριά από εδώ. Και όταν ήρθε, με βάση το βιογραφικό του, είπαμε ότι είναι επιτυχία του Ατρόμητου που τον έφερε. Και υπήρχαν και 2-3 ομάδες που θα μπορούσες να πεις ότι είναι ενδεχομένως και μεγαλύτερα κυβικά από το Ατρομήτου που είχαν ενδιαφερθεί για τον αυτό, ήθελα, από την Τουρκία. Αλλά ξέρεις, επειδή αυτός έχει παίξει και μπάλα στην Τουρκία, αυτός όμως ο Ήλτ για κάποιο λόγο ήθελε την ελληνική ευκαιρία. Ίσως γιατί μπορεί να πιστεύει ότι ο Ατρόμητος είναι ένα σκαλοπάτι
και ότι εδώ θα τον δουν οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ξέρει πολύ καλά, θυμίζω έχει παίξει ποδοσφαίρο και στην Ελλάδα, στη Λάρισα, και ότι θα του δουν τη δουλειά του οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα μπορέσει να κάνει και το step up, το επόμενο βήμα. Ναι. Ίσως να είναι αυτός ο λόγος. Αλλά την είχε, λέει, την ελληνική ευκαιρία. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή, ξέρω από τους ανθρώπους στον Τρομήτου που τον προσέγγισαν, ήταν πολύ, πολύ ζεστός στην πρόπτικη της Ελλάδας. Και επίσης ένας προπονητής που είναι, ή τουλάχιστον έτσι ήταν τώρα το Γενάρη, θα δούμε πώς ήταν το καλοκαίρι, πολύ ολιγαρκής. Δηλαδή συνήθως οι προπονητές που αναλαμβάνουν στη μέση της σεζόν και αναλαμβάνουν και μια ομάδα που έχει προβληματική εικόνα και τέτοια έχει ο Τρόμητος, λένε παιδιά το Γενάρη μεταγραφές, να πάρουμε τώρα 4 παίχτες. Αυτός εδώ είπε να δω το ρόστερ πρώτα και όταν το είδε είπε δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Είμαστε οκ. Okay. δεν το συναντάς εύκολα. Όχι. Ναι. Όχι, δεν το συναντάς. Μα να πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο, όχι παιδιά, να πάρουμε τίποτα. Πήρανε μόνο το βρακά που έτσι κι αλλιώς ο Ατρόμητος ήταν να το πάρει από το καλοκαίρι. Είχε στοχεύσει σε αυτόν και είπε ναι, αλλά δεν ζήτησε. Δεν ήταν, ξέρεις, να πει ας πούμε ρε παιδί μου ναι, να πάρουμε, θέλουμε ποιοτική αναβάθμιση στο κέντρο της άμυνας, ξέρω εγώ. Να πάρουμε ένα καλύτερο στόπερ. Να φύγει ένας, ακόμη και αν είμαστε αριθμητικά οκ. Okay, να αλλάξουμε 2-3, να φύγουν 2-3, να φέρουμε 2-3 πιο ποιοτικούς. Ή ξέρω εγώ, έχω να σας πω εγώ έναν δυο παίχτες. Τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Μετά από 15-20 μέρες είπε το υλικό είναι μια χαρά. Με αυτούς θα πορευθούμε, δεν χρειαζόμαστε σημαντική ενίσχυση. Το καλοκαίρι θα δούμε. Ανάλογα το τι θα έχουμε πετύχει φέτος. Θα τους έχω δει και όλους πολύ καλά και θα τους ξέρω πάρα πολύ καλά πια όλους και βλέπουμε. Και ο Άρης δυσκολεύτηκε χθες με την νίκη Βόλο. Δηλαδή αν, δεν, αν τελείωνε το μάτς στο 1-0. Που, εντάξει, γιατί τα άλλα δύο μπήκαν στις καθυστερήσεις. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο παιχνίδι στο Παδεσσαλικό. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα ο Άρης ήταν πολύ κακός στο πρώτο ημίχρονο και επειδή παίζουν πάντα δύο, η νίκη Βόλου ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Με αυτή την διπλή ζώνη άμυνας τον δυσκόλεψε πάρα πολύ, τον κράτησε πολύ μακριά. Αμήνονταν σωστά, λειτουργούσε καλά, μου κάλυπτε χώρους, δεν τον άφηνε να παίξει. Είχε πολλά προβλήματα ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Φαντάζομαι. Ακόμα και οι φίλοι του Άρη βλέποντας την εικόνα θα ήταν φαντάσματα στο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να κάνουμε φάση στην νίκη Βόλου. Η αλήθεια είναι ότι με τις τρεις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο βελτίωσε πολύ την ένταση της ομάδας του Μάντιους και στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης κυριάρχησε. Ναι, το 2-0 και το 3-0 έρχονται στις καθυστερήσεις. Αλλά η εικόνα του μάτς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για να νικήσει ο Άρης, okay, όχι με 3-0. Αλλά ενδεχομένως με 2-0. Δηλαδή πέρα από τον γκολ που έχει βάλει σχετικά νωρίς, δεν το έχει βάλει το πρώτο που δεν το βάλει στις καθυστερήσεις. Έχει το 60 ήταν περίπου, ναι. Το πρώτο. Ναι, για να πετύχει και το δεύτερο. Τώρα, ναι, το είπα στην αρχή, το είπα και στην αρχή. Προφανώς σέβομαι απολύτως τον Άρη, το λέω με άλλη λογική. Ότι και για την νίκη Βόλου, το καταλαβαίνω τον Ελευθερόπουλο που είπε τι κρίμα. Θέλαμε να μείνει αυτό το 1-0, γιατί θυμίζω σε αυτό το μάτς θα έχει κόσμο η Ρεβάνς. Την έδρα της Νίκης Βόλου για την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας. Το μάτς θα γίνει στο Πανθεσσαλικό και η Νίκη Βόλου έχει να αισθανθεί ότι παίζει σημαντικό μάτς πάρα πολύ καιρό. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους οπαδούς της να πάνε στο γήπεδο μαζικά, να προσπαθήσουν να βοηθήσουν την ομάδα, να διατηρήσουν ζωντανό το όνειρο. Θα παίρνει. Νομίζω ακόμα και εμένα μηδέν έχει κλείσει. Αλλά θα έχει λίγο διάντητο και λίγο λόγο για τους βοηθούς. Για τους? Για τους οπαδούς, για τους φίλους της Νίκης Βόλου. Α, ναι, ναι, όχι, δεν ακούγεται, δεν ακούστηκε κανείς. Ναι, ναι, κάτι, και εγώ άκουσα κάτι, η φασαρία τώρα διορθώθηκε. Το ζούσαν, ρε παιδάκι μου, λιγάκι το όνειρο. Ναι. Ένα τώρα με το 3-0, δεν έχουν να ζήσουν κανένα όνειρο. Οκ, θα παίξουν για την ιστορία τους, για το όνομά τους. Οκ, θα εξαπλούσουν τα περιθώρια, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης είναι με αυτό το 3-0 στα ημιτελικά. Έχουμε και τον Παλίκαρο από την Ταζανία, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του και επιστρέφει. Το πρόγραμμά του ολοκλήρωσε, αλλά μαθαίνω ότι μας το σακατέψανε το παιδί και γυρνάει και θα έχουμε προβλήματα και πώς θα φτάσουμε στα 20 γκολ που έχουμε υποσχεθεί. Στο 86 την έφαγε, λέει. Ναι. Και έπεσε κάτω. Θα δούμε, περιμένω και στον Πάπο να γυρίσει για να διαπιστώσουν το αν είναι σοβαρή ζημιά τέλος πάντων ή τι είναι. Σκόραρε. Τι είναι και πώς είναι που έλεγε μια ψυχή. Στο τουρνουά εκεί σκόραρε. Αλλά έδωσε ασίστ, το ξέρω. Ναι, αν σκόραρε. Θα κρατήσαμε τα κούρια τον Πάουκ τώρα, τι θες και εσύ. Εντάξει, ναι, ναι. Αυτό λέω. Αρκεί να είναι καλά ο Παλικάρος, να έχει υγεία. Ναι, ναι. Μα είναι σημαντικό. Εκεί θα δεις και ο Πάουκ έχει να δώσει πολλά συνεχόμενα και δύσκολα μάτια και θα τους χρειαστεί όλους. Οκ.
Προφανώς θα προτιμούσε να παίξει με τον Ατρόμητο και όχι με τον Παναθηναϊκό ημιτελικό. Αλλά θυμίζω για τον ΠΑΟΚ έχουμε Κυριακή Παναθηναϊκό. Τετάρτη, οκ, διαδικαστικού χαρακτήρα, αλλά είναι ένα μάτς που πρέπει κάποιοι να παίξουν. Πανθεραϊκός ο Παναληπτικός. Την άλλη Κυριακή Περιστέρι Ατρόμητος. Την πάρα άλλη Κυριακή ΑΕΚ μέσα. Μετά ημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδος. Μετά Ολυμπιακός μέσα. Ενώ ενδιάμεσα. Έχει πολύ. Ανάμεσα στα δύο ντέρμπι έχει ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδος, τον πρώτο. Είναι προγραμματισμένος για τις 6, 7, δεν θυμάμαι τι πέφτει, 4 Φεβρουαρίου. Οπότε και εδώ έχουμε συνεχόμενα μάτια. Και όταν είναι ημιτελικός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο Ατρόμητος και είναι ο πρώτος ημιτελικός, προφανώς όποιος και είναι ο αντίπαλος πρέπει να παίξει πολύ σοβαρά και με ό,τι καλύτερο διαθέτης. Οπότε χρειάζεται κόσμο ο Λουτσέσκου. Και τον Εκόμη τον περιμένει πώς και πώς να γυρίσει. Και αυτό, ναι. Και να είναι υγιής. Βέβαια στο Καμερούν πέρασε. Έχει να παίξει τουλάχιστον ένα ακόμη παιχνίδι. Και αυτός τραυματίστηκε. Και αυτός τραυματίστηκε, λένε ότι δεν είναι πολύ σοβαρός. Ναι, από ό,τι κατάλαβα αυτός μάλλον θα παίξει και με το Καμερούν. Οπότε δεν είναι, ναι, κάτι, δεν είναι. Κάποιο μικρό τραυματισμός που να είναι. Ναι. Ή τέλος πάντων θα είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι της εθνικής του ομάδας. Και επίσης σήμερα τα παλικάρια αυτά, τα νέα παλικάρια της κεντρικής πάντα Επιτροπής Διαιτησίας όρισαν αυτό το παλικάρι από την Νορβηγία. Δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν το ξέρουμε. Νορβηγός αλλά με ρίζες από αλλού. Γεννημένος, μεγαλωμένος στην Νορβηγία. Το ΠΑΟΚ Λίνκολν δεν το περιέγραψε εσύ χθες, πέρυσι. Για conference. Α, αυτός είναι. Και πού να θυμάμαι εγώ τώρα ποιος είναι στον ΠΑΟΚ Λίνκολν. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ θα το περιέγραψα. Ναι, περσίνο εγώ δεν θυμάμαι καν το μάτς. Δεν θυμάμαι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Λίγκο. Εγώ. Ή από αυτά που φεύγουν πολύ γρήγορα από τη μνήμη σου. Ναι, προφανώς. Λέει ναι. Το μοναδικό παιχνίδι. Όταν το λέω φωτογραφία κάτι μου λέγε. Αλλά νόμιζα ότι έμοιαζε πολύ με τον άλλον, το Σουηδό μουσουλμάνο που έρχεται. Ναι. Και φρύζει συχνά. Ναι, το Ιρακινό. Ναι, τι είναι αυτός εκεί. Ναι. Ναι, και τώρα βλέπω το μοναδικό παιχνίδι που έχει παίξει, λέει, και υπήρχε ομάδα από την Ελλάδα ήταν το περσινό ΠΑΟΚ Λίνκολν 2-0 στην Λίνκολν στην Τούμπα, ναι. Στο conference πέρσι. Σίγουρα εγώ το έχω περιγράψει, δεν τα είχε πολύ. Αυτό ήταν το παλικάρι. 100-0. Μάλιστα, εντάξει. Από τώρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα το συζητάμε τη Δευτέρα ή αν το συζητάμε, θα το συζητάμε καλώς τον αυτό να το ξαναφέρουν. Ναι, να μην ασχοληθούμε καθόλου μαζί του. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Παρασκευούλα αύριο τα με λέω όλα. Αύριο τα σημαντικά. Θυμίζω παρέα πάντα με την Νόμπη, με την κορυφαία συγκεκριμένη εταιρεία που είναι καθημερινά μαζί μας. Στην κανονική μας ώρα λογικά αύριο. Κουρεύτηκα, πρόλαβα, εντάξει, όλα κομπλέ. Οπότε προς και δέκα αύριο. Ναι, βέβαια. Και μετά το Σάββατο περιμένουμε πώς και πώς, ας πούμε, όλοι εδώ. Δεν περιμένουμε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με τίποτα. Άλλα περιμένουμε. Το μελέ. Έχω έτοιμος. Το pre-game του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είμαι έτοιμος με Skype, θα σε περιμένω. να παρακολουθώ αντιδράσεις θέλω. Έγινε. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα ακολουθήσει σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Θανάσης Δημόπουλος και ο Μιχάλης Λοντιάδης στην εκπομπή Φόρα Παρτίδα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Πρώτα ο καλός Θεός, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σας χαιρετώ.